Της Κακομοίρας. Άκουσε τη σουλά. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα τη συνοικία μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του Νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε? Έχω ένα σπίτι, ναι, και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω, Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 231-0-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Καλό απόγευμα και καλό μήνα σε όλους. Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στους 95,5 της Κακομοίρας, με τον Εμίλιο Γαβριλίδη στη ρύθμιση των ήχων, τον Θανάση Καραμπάκα στο production, την κυρία Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Γρηγόρη Κόκκινο και τον Κωστή Ραπτόπουλο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας. Εσείς τηλεφωνείτε στο 18133. Έχετε μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Θα σας δώσω την καλύτερη λύση και φυσικά την καλύτερη τιμή της αγοράς. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι για οριστική διαγραφή στο 18133 στους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Στους αδερφούς Κωνσταντινίδη μπαίνουμε στο www.listopartu.gr, εκεί όπου υπάρχει ένα τεράστιο παζάρι ανταλλακτικών. Να βρείτε το δικό σας ανταλλακτικό, το αυτό το οποίο χρειάζεται για το δικό σας αυτοκίνητο, να σας το λύσουν ή να το λύσετε και να το πάρετε προκειμένου να δώσετε λύση στο πρόβλημά σας. 9.55 και ενώ το μήνυμά στο 54.340, Μετρόπολης 95.5. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε στο Facebook. Μαζί μας μεγάλος μας χορηγός, η Hyundai Εσκιάδης Βαλοδήμος, στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Η εταιρεία η οποία φροντίζει και έχει πάντα τα καλύτερα στις καλύτερες τιμές. Το Hyundai i20 αυτή την περίοδο μπορείτε να αποκτήσετε, να το κάνετε δικό σας με 11.090 ευρώ, με 3 χρόνια σέρβις εντελώς δωρεάν, πράγμα που σημαίνει και τα εργατικά και τα ανταλλακτικά. Οπότε μπορείτε να το κάνετε δικό σας τηλεφωνώντας τώρα στο 2310 596 596
ή πηγαίνοντας στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, εκεί όπου θα βρείτε την Hyundai Εσκιάδης Μπαλοδήμος. Το goldmall.gr του ομίλου Μετρομίντια προσφέρει καθημερινά πάρα πολλά πράγματα σε εσάς, τους φίλους ακροατές και τους φίλους οι οποίοι είναι λάτρεις των έξυπνων αγορών. Δωροεπιταγές από τις πιο επώνυμες επιχειρήσεις όλους και όχι μόνο, με ένα κλικ. Αποκτήστε τώρα για σήμερα δωροεπιταγή έκπτωση 10% για έλεγχο κταίου ενός επιβατικού αυτοκινήτου και με ετήσια κάρτα καυσαερίων και επιπλέον δώρα με την υπογραφή της Οτέκο στην Πηλαία. Δείτε και εκτυπώστε τώρα την προσφορά και στο www.goldmall.gr για να κερδίζετε δεκάδες ευρώ καθημερινά με ένα απλό κλικ με δωροεπιταγές από τις πιο επώνυμες επιχειρήσεις της πόλης. Μιας και αναφερθήκαμε για αυτοκίνητα, να πω ότι καλό είναι να προσέχουμε πάρα πολύ τον κινητήρα του αυτοκίνητου μας και να χρησιμοποιούμε τα καλύτερα λιπαντικά. Τα λιπαντικά ΒΕΚ έχουν δημιουργηθεί από τους μεγαλύτερους οίκους λιπαντικών στην Ευρώπη για να προσφέρουν στον κινητήρα σας μία σύγκριτη ποιότητα. Ζητήστε τα λιπαντικά ΒΕΚ γιατί καλύπτουν όλες τις προδιαγραφές των οχημάτων, γιοταχή, φορτηγών, μηχανημάτων, ακόμα και λιπαντικών ναυτιλίας και βιομηχανίας. Τα λιπαντικά ΒΕΚ είναι βασισμένα στα πιο αυστηρά κριτήρια ποιότητας και σύμφωνα με τη διεθνή νομοθεσία παρέχουν ασφάλεια και σωστή λίπανση στον κινητήρα σας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχετε πάρα πολλούς λόγους να τα αγοράσετε για να νιώσετε τη δύναμη του κινητήρα σας με λιπαντικά ΒΕΚ. Καλησπέρα και καλό μήνα, Κωστή. Τι μήνα? Μάιο. Και? Καλό μήνα, λέγω. Καλή μήνα είναι η παραγωγική. Ο Μάιος είναι προς το τέλος της παραγωγικής. Παραγωγικός μήνας. Τρίχες είναι. Πώς δεν είναι. Έχουμε και αν έχουμε πράγματα και θέματα. Τι θέματα έχουμε? Θέματα. Όρεξη να έχεις. Από πού θέλω να ξεκινήσω? Από το παραμύθι του Λουτσέσκου. Περίμενε. Πού πήγε αυτό? Θα βρικολακιάσει ο Σάνων, ο Λόραντ. Θα βρικολακιάσει. Μισόλεπτο. Ναι. Έχουμε καταρχήν την πρόκριση της Ρεάλ Μαδρίτης στο τελικό. Ναι. Αυτό το παλτό Ζιντάν που έλεγες για τρίτη συνεχόμενη φορά στο τελικό Champions League. 10 Champions League να πάρει, προπονητής δεν είναι. Πες ό,τι θες. Ρε φίλε, με συγχωρείς. Εσένα μπορεί να μην σου αρέσει. Μπορείς να μειώσεις, να αποδομήσουμε. Βρε 10 να πάρει. Ναι, ας πάρει 10. Άκου να δεις. Ναι. Το να μην σου αρέσει προπονητικά είναι δεκτό. Και ο Τσίπρας μπορεί να πάρει 10 εκλογές. Καμία σχέση. Πάμε ότι είναι κομμουνιστής. Καμία σχέση. Λοιπόν, τι να κάνω τώρα. Προπονητής είναι ο Κλοπ. Εντάξει. Δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε. Προπονητής είναι ο Γκουαρδιόλα. Ωραία. Προπονητής είναι ο Κόντε. Προπονητής είναι ο Μουρίνιο με πτώση. Ναι. Ο Ζιντάν είναι το παικτόν. Δηλαδή, για να πω εγώ τον προπονητή Ζιντάν, θα πρέπει να πάει σε ομάδες οι οποίες να έχουν το υλικό, το μέτριο. Ναι. Εντάξει. Να πετύχει. Το βάλα κατευθείαν στη Ρεάλ, προπονητή. Ναι. Η ιστορία. Ωραία. Τι θα γράψει? Φρε, δεν πάει να γράψει. Ερώτηση κάνω. Τι θα γράψει η ιστορία? Η ιστορία θα γράψει. Ότι ο μεγάλος ποδοσφαιριστής Ζινεντίν Ζιντάν. Ναι. Στην προπονητική του καριέρα. Και εμείς τι είμαστε εδώ, για να γράφουμε την ιστορία? Ωραία, άνθρωπε, ρωτάω. Ναι. Στην προπονητική του καριέρα κατέκτησε. Ναι. Δύο συνεχόμενα ή τρία συνεχόμενα Champions League. Μπράβο. Αυτό, ναι, δεν απομυθοποιείται, ρε φίλε. Ναι, δεν τον κάνει. Μπορεί να πεις ότι εμένα δεν μου άρεσε ποτέ, εσύ δηλαδή, ως άλλος ιστορικός της εποχής για το μέλλον, να γράψεις ότι κατάφερε και έφτασε εκεί λόγω των τεραστίων ονομάτων ποδοσφαιριστών που είχε στη διάθεσή του. Τη διαιτησία που είχε χθες και τα λοιπά και τα λοιπά. Η διαιτησία σε τι? Το πέναλτι. Άμα το πέναλτι αυτό στην Τούμπα δεν το δώσει στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακό. Το χέρι εννοείς. Που είναι πεναλτάρα του Μαρσέλο. Φυσικά είναι χέρι. Ναι. Δεν είναι χέρι. Να ρωτήσω κάτι. Από τα δύο πέναλτι δεν δίνει το ένα πάνω στον. Αυτό είναι. Ναι, λοιπόν. Αυτό, το άλλο δεν υπάρχει. Ποιο άλλο δεν υπάρχει? Αυτό που λες τώρα για τον Λεβαντόφσκι. Στο πρώτο ημίχρονο. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει για σένα. Ο, για, για να γίνει στην Τούμπα εδώ να το κάνει ο Μποτία στον Πρίγιοβιτ. Να δω, άμα, να δω τα χυλάκια σου, τα παοξίδικα, τι θα λένε εδώ. Δικά σου είναι και πέναλτι. Ναι, άσε τώρα το παραμύθι. Δεν ήταν πέναλτι. Δύο πέναλτι. Μάρς δεν δίνει την. Εκεί όμω που γίνεται το πέναλτι. Την ευθύνη την έχει πρώτον ο βοηθός που είναι πίσω από την αιστεία, πρώτον γιατί έχει άμεση οπτική επαφή, και ο επόπτης. Αν αυτοί δεν ενημερώσαν τον Τερίμ, τον Τζακίρ, συγγνώμη, ότι, είναι, ότι έχει επαφή με το χέρι. Χρειάζεται να δω εγώ ότι είναι πέναλτι αυτό με το οποίο ο επόπτης. Φυσικά, μα δηλαδή, έχει πλάτη στο διαιτητή. Από πού έχει πλάτη στο διαιτητή? Ο διαιτητής στην μπάλα έχει πλάτη. Ναι, δεν μπορεί να το πει. Στην μπάλα έχει πλάτη. Δηλαδή έχει πλάτη και γίνεται πέναλτι. Ποιος έχει πλάτη?
Ο Μαρσέλο πλάτη είναι. Μπεναλτάρα κάνει. Καρπλώνει το χέρι και κάνει πέναλτι. Εσύ πες δεν είναι πέναλτι αυτό. Αν δεν το δώσει σήμερα με τον Μπέο, θα αρχίσει να γαμνίζει. Λέω ότι είναι ευθύνη του βοηθού και του άλλου που είναι πίσω την αιστεία και λιγότερο του Τσακίρ. Εσύ πες ότι κάνω λάθος. Ποιο Τσακίρης και Τσακίρης, ρε. Οι άλλοι το έχουν μπροστά τους, πιάτο. Με... Αυτός είναι υποχρεωμένος. Έλα τώρα. Βάσει κανονισμό. Ας το τώρα. Να είναι έξω από την περιοχή. Ζητάει προπονητή τώρα. Ας το. Μα είναι, ρε φίλε. Για σένα. Δεν είναι για μένα. Εκ του αποτελέσματος. Δεν έχει το αποτελέσματος. Ρε φίλε, αν κάνει το θέμα. Ας πάει στην Everton ο... Ο Ζιντάν, ας πάει στην Λίβερπουλ. Πού ήταν χθες, ρε ο Ρονάλντο. Τι που ήταν. Ο Ρονάλντο που ήταν χθες. Ο Ρονάλντο που ήταν χθες. Ο Ρονάλντο που ήταν χθες. Είτε ήταν, είτε δεν ήταν, ένα και το αυτό. Λοιπόν. Εντάξει. Χθες καταρχήν η Ρεάλ προκρίθηκε για δύο λόγους. Για ποιους λόγους προκρίθηκε. Προκρίθηκε, λέω. Ναι, για πες. Ο πρώτος και βασικότερος είναι ότι ο Κέιλορ Νάβας, ναι, αυτός ο απίστευτος τερματοφύλακας, έκανε την καλύτερη εμφάνισή του μετά από τώρα, εκείνο. Απίστευτος ο Νάβας δεν είναι. Είναι ένας τερματοφύλακας, όχι για τα δόντια της Ρεάλ. Πάμε παρακάτω. Φυσικά και όχι. Άσε τώρα ο απίστευτος ο Νάβας. Ο Βασίλης Κωνσταντίνου της Ρεάλ είναι ο Νάβας. Άστο τον ο δεν Νάβας. Διαφωνώ. Με ένα 79. Άστο τώρα ο. Δεν είναι 79. Ναι, εντάξει τώρα. Με τις δεν, δεν διαφωνώ. Συμπόλυτος ένα 79. Δεν διαφωνώ καθόλου. Τώρα, τον δεν διαφωνώ καθόλου. Πάμε παρακάτω. Δεν διαφωνώ καθόλου ότι δεν είναι αυτό το οποίο θα έπρεπε να έχει η Ρεάλ. Συμφωνώ μαζί σου. Αλλά ειδικά η μία η επέμβαση που κάνει. Που η μπάλα βρίσκει σε πόδι του Βαράν, νομίζω, στο πόδι του Βαράν. Και με αντανακλαστικά απίστευτα απλώνει το χέρι και το βγάζει. Μπορεί να πει ενστικτοδός. Όπως και κανένα δυο ακόμα επεμβάσεις που κάνει, νομίζω ότι είναι αυτός ο οποίος δικαιούται τον τίτλο του MVP για την πρόκριση της Ρεάλ. Αυτός την κράτησε όρθια. Ναι. Δηλαδή έχει κάνει δύο ή τρεις επεμβάσεις με κορυφαία εκείνη. Δεν είναι ο Μαρσέλο, δηλαδή, ο αμυντικά άθλιος, αλλά επιθετικά τρομερός. Άμα δεν ήταν ο Μαρσέλο. Ο Μαρσέλο ναι. Έχει κάνει δύο ναι. επιθετικά σφάλματα για εμένα. Ναι. Εκεί όπου δεν σουτάρει με τη μία ναι. και πάει να κοντρολάρει και κερδίζει το κόρνερ για να κάνει πάσα. Και το ότι είδα αυτό που δεν μ' άρεσε. Ο Μαρσέλο είναι το δεκάρι της Ρεάλ. Δεν είναι ούτε ο Ρονάλντο, ούτε να πούμε ο Αζέντζιο, ο Ίσκο Έλιπε. Ναι. Ο Μαρσέλο είναι το δεκάρι της Ρεάλ. Είναι ο εξτρέμ της Ρεάλ, αλλά δεν είναι ο μπακ της Ρεάλ. Και όποιος προπονητής δεν το δει δεν να χτυπήσει από εκεί την αφήνα. Χθες είχε, χθες για παράδειγμα. Να σταμάτα δεχτώ, λίγο. Να δεχτώ χθες. Σταμάτα για λίγο. Το ζητά. Σταμάτα λίγο. Το ότι βλέπει ότι πονάει στο δεξί μπακ. Ναι. Και δεν κάνει αλλαγή παρά το 1-1. Ναι. Και περιμένει και περιμένει να ακούς ό,τι γουστάρεις και να πω ναι, Κωστή μου, έχεις δίκιο. Αυτός περιμένει ενώ βλέπει ότι πλαγιοκοπούνε. Για την Μπάγερν χάθηκε η πρόκριση για πολλούς λόγους. Ένα είναι η διαιτησία. Το ένα είναι ότι πάνω στο Μαρσέλο. Ο Ρομπέν σε δύο μάτς θα του άλλαζε τα πετρέλαια. Δεν είχε, πρέπει να κρίνεις μετά. Δεν υπήρχε όμως. Δεν υπήρχε όμως εκεί πέρα είναι μια τεράστια λεπτομέρεια. Εντάξει, τεράστια λεπτομέρεια. Χθες για παράδειγμα, ολόκληρη Ρεάλ Μαδρίτης, ολόκληρη ας πούμε Μπάγερν, συγγνώμη, βάζει ας πούμε το Μίλλερ, ο οποίος είναι φορ, πάνω στον ένα βαρύ κορμί. Ο Μίλλερ περίμενε λίγο. Εκ των πραγμάτων από τη στιγμή παίζει ο Λεβαντόφσκι σε τερφόρ. Περίμενε, ναι. Θα πάει πιο, στην, πιο αδυναμία, στην αδυναμία, ας πούμε, του, την αμυντική της Ρεάλ. Εντάξει. Δεν πιέζει. Πετάει το Μίλλερ εκεί πέρα. Λάθος. Εκεί το μόνο που μπορεί να κάνει ο Μίλλερ είναι να πάει ο Αλάμπα και ο Ριμπερί και να σεντράρουν στο δεύτερο δοκάρι. Να μπει ο Μίλλερ ανάμεσα στο στόπερ. Ναι, και να πηδήξει που είναι δύο μέτρα και όλα. Συμφωνώ. Δεν έγιναν τέτοιες φάσεις όμως. Έγιναν προσπάθειες. Τρίχες. Εκεί υπήρχε ο Ράμος. Τρίχες. Υπήρχε ο Ράμος. Τρίχες. Δεν τα είδες αυτά. Υπήρχε ο Ράμος. Εγώ δεν είδα. Ο κορυφαίος στόπερ. Εγώ κόκκινε όλα τα βλέπω. Δεν μπορεί να τα βλέπεις. Άσε κόκκινε. Δεν είσαι κομπιούτερ. Άνθρωπος. Άσε τώρα κόκκινε. Δεν είσαι. Άνθρωπος. Αυτά να τα κρατήσεις. Ο Ράμος, συγγνώμη, τι είναι. Για τους τυχηματζίδες. Εννοώ κόκκινε. Η παρουσία του Ράμος. Το δεύτερο δοκάρι, όταν γίνεται σέντρα. Συμφωνούμε. Ναι. Ποιος πρέπει να κλείσει εκεί. Ποιος πρέπει να κλείσει. Τον μπακ. Ποιο μπακ. Ποιος είναι ο μπακ. Όταν έχει το Μαρσέλο. Ο Μαρσέλο πρέπει να κλείσει. Ο Μαρσέλο δεν κλείνει. Εκείνη ήταν η αδυναμία. Είναι τέτοια η οντότητα ναι. και τέτοια η ικανότητα του Ράμος ναι. που δεν τη χρειάστηκε αυτή. Αυτό σου λέω. Τι δεν τη χρειάστηκε εκεί. Δεν γίνανε φάσει στο δεύτερο δοκάρι. Δύο φάσει γίνανε. Ναι. Δεν γίνανε φάσει στο δεύτερο δοκάρι. Άστορα. Δεν διαφωνώ καθόλου. Δεύτερον, είσαι ο προπονητής της Μπάγερν. Μα όχι, δεν θέλω να είμαι. Λέω, είσαι ο προπονητής της Μπάγερν. Και έχει ένα παίκτη ο οποίο έχει σκοράρει. Και ξέρει πάρα πολύ καλά ότι παρά το. Δεν πανηγυρίζω τον γκολ. Ποιον λες?
Για το Χάμες το. Το άκουσες το πρωί σε μια εκπομπή που δεν πρέπει να βγει ο Χάμες, το είπες και εσύ τώρα. Σε ποια εκπομπή να το ακούσω. Το άκουσες το πρωί στην εκπομπή, το λέει και δικό σου. Στο μπάγκο με τον άλλον, τον Μπλιάκο. Ρε φίλε, συγγνώμη. Πρέπει να τα ακούσω κάπου για να πω ότι ένα παίκτη ο οποίο σκοράρει. Έλα το πρωί να κάνει εκπομπή να δούμε πώ θα τα πει. Για να τα ακούσει το πρωί και να τα λε το μεσημέρι. Για δικά σου τα λε. Έλα. Αυτό είναι χιούμορ. Είναι χιούμορ, είναι. Τώρα μου κάνει χάλια έτσι. Τα μούτρα σου χάλια. Τρέπομαι πάρα πολύ. Το άκουσε τον Μπλιάκο, το είπε να σε ακροατήσει. Το λέει για δικό του τώρα. Δεν το άκουσα. Άσε με τώρα. Πάρε τα θέματα. Η διαφορά μα είναι ότι εγώ δεν κρύβομαι. Ό,τι έχω να πω το. Ναι, άντε καλά. Γιατί είναι και βλακεία. Παίκτη ο οποίο σκοράρει. Στον κόλ το δεύτερο. Παίκτη ο οποίο σκοράρει. Παίκτη ο οποίο σκοράρει και είναι υπερδραστήριο. Δεν βγαίνει. Μάλιστα. Εσύ πες ότι βγαίνει. Ναι, εγώ είπα ότι το άκουσε το πρωί σε άλλη εκπομπή και το λες για δικό σου. Αυτή είναι η κουβέντα που κάνω. Και εγώ λέω ότι αυτά που γράφει εδώ πέρα τα έδωσε ένα άλλο. Μετά έδωσε. Πες ό,τι θες. Το άκουσε το πρωί. Το γκολ ποιο φταίει τώρα. Το γκολ σε ποιο. Σε αυτό βάζει ο. Το γκολ το δεύτερο τη Ρεάλ. Ποιο φταίει. Δεν έχω άποψη. Γιατί δεν έχει άποψη. Αυτό που βάζει η Ρεάλ. Αυτό που βάζει η Ρεάλ. Πρώτον ευθύνει η άμυνα. Πώς, γιατί δεν γυρίζει η μπάλα τόσο εύκολα στο τραγωδοφύλακα. Για πού τη γύρισε. Τη γύρισε στο τραγωδοφύλακα. Σε ποιο σημείο τη γύρισε. Σε ποιο σημείο? Ναι. Στο ύψος μικρής περιοχής. Ποιος φταίει, ρε παιδί μου. 100% φταίει ο τερματοφύλακας. Ο τερματοφύλακας φταίει. Τερματοφύλακας. Αυτό λέτε όλοι σήμερα το πρωί. Μα δεν ξέρει τι να κάνει. Τώρα θα στα πω. Πάει να. Περίμενε. Δεν ξέρει αν πρέπει να την πιάσει. Αν την διώξει, δεν έχει αποφασίσει. Η ευθύνη είναι πρώτα του Αλάβα που τη γυρίζει. Εντάξει. Ποιο φταίει, ρε κόκκινα από του δύο. Και οι δύο φταίνουν. Όχι. Δεν φταίνουν και οι δύο. Ωραία, ακούω. Φταίει ο Μπακ. Γιατί φταίει ο Μπακ. Όταν έπαιζα τοπικό 16 χρονών, αλφα κατηγορία. Άκου τώρα ιστορία. Τώρα. Ναι, άκου τώρα. Άκου τώρα το ιστορία. Το τερματοφύλακα της Μπάγκερ Μονάχου έχει μεταφέρει τώρα στον κόσμο τον οποίο ζει τον εαυτό του σε ηλικία 16 ετών στον πλανήτη Άρη όταν έπαιζε με τον πλανήτη Χρόνο Ντέρμπι. Για να μάθεις λίγο μπάλα και εσύ και αυτοί οι οποίοι κατηγορείτε τον τερματοφύλακα. Επειδή δεν ξέρετε. Δεν κατηγορούμε. Ναι, δεν ξέρω. Σε συγκεκριμένη. Πιάνετε το μικρό μόνο. Η αναποφασιστικότητα τον οδήγησε αυτό. Δεν ξέρει. Δεν ξέρει. Ό,τι πει. Δεν ξέρει. Το έργο δεν το ξέρει. Ό,τι πει. Είχα ένα στόπερ, ο οποίο λεγόταν Αντώνης Παπα-Νικολάου. Να. Είναι εφοριακό στην Κοζάνη. Μάλιστα. Ο Παπα-Νικολάου είχε φίλο τον άλλο τον τερματοφύλακα που ήταν 25 χρονών. Μάλιστα. Η μπάλα είναι στα πόδια του, τον πιέζουν. Γιατί να μου τον γυρίσει προ το out, τη μεριά του out. Που την πετάει προς την εστία, θα το δω εγώ και το τρώω. Τότε ενημερώνω τους ακροατές οι οποίοι μας ακούνε. Περίμενε. Επιτρεπόταν η επιστροφή στον δρονοθλάκι και μπορούσε να την μπλοκάρει. Πες το και αυτό. Περίμενε, ρε κόκκινο, όπως και να έχει το έχει θέμα. Διαφορά. Όπως και να έχει το θέμα. Ο άλλος ήταν φίλος ο Παπα-Νικολάου με τον Καλαϊτζίδη, τον τερματοφύλακα, που ήταν 24 χρονών και έπρεπε να φάω εγώ τον κόλ να παίξει ο άλλος. Ναι. Ήταν στην κερκίδα ο σκορωμένος ο πατέρας μου, λέω έφαγα τον κόλ και φταίω. Δεν φταίσαι εσύ, λέει. Αυτός λέει, φταίει που στηγύρισε στην. Και δεν στηγύρισε προς τον κόλ. Στην πάροδο των χρόνων, στις σχολές προπονητών, με τους προπονητές που μιλάμε, είναι κανόνας αυτό. Άντε το κάνει στο τοπικό, άλλος επειδή είναι φίλος του Παπα-Νικολάου με τον Καλαϊτζίδη. Για να φας τον κόλ. Κατανοητό. Κατανοητό. Είναι λάθος. Εσκεμμένο. Περίμενε. Περίμενε. Το δέχομαι. Περίμενε. Και το κάνει ο. Πώς το λένε, ο Μπακ. Το κάνει ο Αλάμπα. Το κάνει ο Αλάμπα. Άντε το κάνει στο τοπικό ο Παπα-Νικολάου. Το κάνει και στο πρώτο ημίχρονο. Ναι, περίμενε. Το κάνει και στο πρώτο. Όταν λοιπόν το κάνουν αυτό το λάθος παίχτες οι οποίοι είναι παγκοσμίου κλάσεως, δεν φταίει ο τερματοφύλακας, κύριε Κόκκινε. Σαν σκεπτικό δεκτό. Όχι σαν σκεπτικό, σαν πράξη. Δεν διαφωνώ. Πέσαν στον τερματοφύλακα οι άμπαλοι και λένε φταίει ο τερματοφύλακας. Δεν είπα αυτό. Δεν λέει ότι ο άλλος πρέπει να γυρίσει την μπάλα στο out. Διαχωρίζω κάτι. Τι να διαχωρίσετε. Αποδέχομαι. Είστε άμπαλοι. Τι να διαχωρίσετε. Καλά, είστε άμπαλοι. Συνέχισε να κράξει όλο τον κόσμο. Τι να σε κράξω, μωρέ. Ακούω από το πρωί φταίει ο τερματοφύλακας. Δεν είπα. Ρε άμπαλοι. Στο νόμο του ποδοσφαίρου παγκοσμίως η μπάλα τη γυρνάνε στη μεριά του out. Αυτό που είπα. Για μένα έχουν ευθύνη και οι δύο. Ό, δεν έχει ευθύνη ο τερματοφύλακας. Να εξηγεί στα νέα τα παιδιά. Ότι τότε μπορούσε ο τερματοφύλακας να μπλοκάρει την μπάλα. Δεν έχει αυτό, είναι δευτερεύον. Μισό λεπτό. Δευτερεύον. Εγώ δέχομαι ότι αυτό που λες είναι πάρα πολύ σωστό. Ναι. Δεκτό. Ναι. Η παράμετρος όμως ότι δεν μπορεί να την μπλοκάρει και σκέφτεται μία να πάει με τα πόδια και μία με τα χέρια. Δεν τον μπερδεύει, δεν είναι λίγο φαϊνότερο. Γιατί, ρε φίλε, είναι άχαρο, ανόητο αυτό που κάνει. Και λες πώς το έκανε. Το έκανε, ρε φίλε. Γιατί είναι η κίνηση στιγμή. Συμφωνώ ότι. Το απόσπασμα από του δυο μα επούνε έναν από του δυο. Θα βάλει τον μπακ. Τελειώσαμε. Πάμε στα άλλα θέματα. Δεν αποποιείται ευθυνών του τερματοφύλακα, τα χάνει. Αυτό. Και δεν μπορεί, γιατί. Να σου πω τι με ενοχλεί. Δεν μπορεί, ρε φίλε, στα 50 δευτερόλεπτα είσαι η Μπάγκερ. Το παιχνίδι είναι ρευστό, είναι ανοιχτό.
μπορεί να πάει παντού. Μπαίνεις υποτίθεται συγκροτημένος, συγκεντρωμένος, γιατί σε μια ομάδα η οποία έχεις στόφα πρωταθλητή και έχεις πάρει Champions League και ξέρεις πώς πρέπει να συμπεριφερθείς και δεν μπορείς τα πρώτα 50 δευτερόλεπτα να υποκύπτεις σε τέτοιο λάθος. Δεν μου λες τώρα, το Ρονάλντο που τον βγάλατε όλοι ότι περπατάει, στα μάτς που σκοράρει, περπατάει 90 λεπτά και σκοράρει γιατί γίνεται και σηκώνεται, δεν περπατάει στα άλλα μάτς. Περπατάει και στα άλλα μάτς. Με την ζόρες. Ακουδάκου, όχι, όχι, όχι. Ο Ρονάλντο περπατάει. Εδώ και δύο χρόνια σου λέω ότι δεν μπορεί απ' έξω να μπει μέσα. Βιολογικά αυτό που έκανε δεν μπορεί. Άστα τα βιολογικά. Εκεί. Δεν μπαίνει απ' έξω μέσα. Τι βιολογικά. Δεν μπαίνει. Δεν είναι μέση. Τι βιολογικά. Τι θα πει βιολογικά. Ο Ρονάλντο. Άστα ρε, δεν τελειώσαν τα ψωμιά. Το Ρονάλντο ανοιχτό θα σε βρει και θα μπει ένας μέναν. Άμα είναι κλειστή η άμυνα δεν μπαίνει. Στη Σπαρθένα στο πιπί δεν μπαίνει μέσα ο Ρονάλντο. Μόνο μέση μπαίνει. Ωραία. Ένα αυτό και δεύτερο. Και ο Σαλάχ είναι ο δεύτερο. Ο Ρονάλντο λοιπόν, όσοι είναι Ρεάλ, να στεναχωριούνται όχι γιατί ήταν ανύπαρκτος. Ανύπαρκτος είναι ούτως ή άλλως, αλλά όταν εκτελεί, εκτελεί. Γιατί πού περπάταγε στην Πορτογαλία, στην εθνική περπάτησε ο Ρονάλντο, γκολ έβαλε. Έχασε και το αυτό ο Ρονάλντο. Και στην εκτέλεση έχει πρόβλημα. Που σημαίνει. Λόγω αυτού που έχασε. Όχι ρε, που σημαίνει ο Ρονάλντο είναι φορ στατικός. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Όχι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε ο Ρονάλντο είναι ο στατικός ο φορ. Δεν θα σε πάρει την μπάλα να πάει ένας μέναν. Δεν θα γυρίσει να παίξει το 1-2 να μπει και να κάνει. Κάτω και Μπριτζέκι τώρα. Άστο τώρα. Έλα ρε. Άστο τώρα. Έλεος. Άστο τώρα να μάθεις κι εσύ. Να μάθεις κι εσύ, να μάθεις και οι άλλοι που ακούνε. Λοιπόν, να μάθετε λοιπόν ότι ο Ρονάλντο ήταν στις εκτελέσεις κακός. Δεν είναι ότι περπάταγε χθες. Περπατάει ένα χρόνο. Αλλά όταν του τη φέρεις μέσα, σηκώνεται σαν το Θεό επάνω. Ή έρχεται πιο μπροστά στην έκρηξη γιατί είναι εκρηκτικός. Και η γυμναστική που κάνει αυτή τη στιγμή ο Ρονάλντο, να μάθεις και εσύ γιατί έχω ψάξει και έχω μάθει, είναι αυτή που έκανε ο Μαύρος, ο Θωμάς, στα 30 του, 32 του. Δηλαδή, 10 μέτρα σπριν. Μισό λεπτό ρε σκόκκινε. Το τελευταίο εξάμηνο οι προπονήσεις του είναι 10 μέτρα, 20 μέτρα και βάρη. 10 μέτρα, 20 μέτρα και βάρη. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Έγινα Πρίγιοβιτς σου λέει. 10 μέτρα, 20 μέτρα και βάρη. Βάρη, σπριντ, 20 μέτρα. Το κατάλαβες το εργάκι. Άντε που αναλύεται ποδόσφαιρο, σχηματζίδες εδώ πέρα. Λοιπόν, και παραπλανείτε τον κοσμάκι να πούμε. Ποιο παραπλάνησε τον κόσμο. Τι παραπλάνησε τον κόσμο. Ποιο παραπλάνησε τον κόσμο. Δηλαδή κάναμε εκπομπή και είπαμε ότι θα γίνει αυτό ή εκείνο. Τι θα γίνει αυτό. Το έπαιξες 2-2. 4-30. Δεν το έπαιξες. Καλά να πάθεις. Άσο και όβερ το παίζει. Εσύ άσο και όβερ το παίζει. Ναι. Τα αρσενικά από τα χαμνά τα βλέπεις. Εγώ και το λάθος το λέω. Ναι. Όταν κάνω λάθος. Τώρα να παίξουμε, μπορούμε να παίξουμε. Σήμερα. Όχι, όχι, αυτό ερώτηση γενικά. Μπορούμε να παίξουμε κατάκτηση Λίβερπουλ συν κατάκτηση ΠΑΟΚ σε ένα δελτίο. Γίνεται αυτό. Συν κατάκτηση ΠΑΟΚ τι. Κύπελο. Ή πρέπει ξεχωριστά τα παίζεις αυτά. Μπορείς να παίξεις. Ναι. Μπορώ να παίξω, ας πούμε, να βάλω 100 ευρώ. Κατάκτηση ΠΑΟΚ κύπελο, κατάκτηση Λίβερπουλ σε διάδα. Μπορώ να το κάνω. Ναι, μπορείς. Α το χτυπήσω. 100 ευρώ. Διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην εκρεμάσεις τώρα. Τάφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Mega Outlet. Μεγάλο ανοιξιάτικο και καλοκαιρινό μπαζάρ το Μάιο στο Mega Outlet. Mega Outlet. Οι χαμηλότερες τιμές στη Θεσσαλονίκη πάντα. Κυριακή 6 Μαΐου. Ανοιχτά. Κάποιοι προσπαθούν χρόνια να βρουν την τύχη τους. Εσύ το κάνεις με ένα απλό κλικ. Tip Bet. Με χιλιάδες αθλητικά γεγονότα. Tip Bet. Νόμιμα στην Ελλάδα. Tip Bet. Στοίχημα με top αποδόσεις.
Η συχνή συμμετοχή στα παίγνια εκθέτει τους συμμετέχοντες στον κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή βοήθειας και θεά 210-923-7777. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής MGA. Τα λιπαντικά VEG έχουν δημιουργηθεί από τους μεγαλύτερους οίκους λιπαντικών στην Ευρώπη για να προσφέρουν στον κινητήρα σας μια σύγκριτη ποιότητα. Τα λιπαντικά VEG καλύπτουν όλες τις προδιαγραφές των αυτοκινήτων του χθες και του σήμερα. Βασισμένα στα πιο αυστηρά κριτήρια ποιότητας και σύμφωνα με τη διεθνή νομοθεσία, παρέχουν ασφάλεια σε κάθε είδους όχημα. Αυτά είναι τα λιπαντικά VEG. Λιπαντικά VEG. Νιώσε τη δύναμη του κινητήρα σου. Αλήθεια. Πώς κλείνεται ο προστάτης? Ο προστάτης. Του προστάτη. Τον προστάτη. Οχ προστάτη. Γι' αυτό Προσταβιτάλ της Health Aid. Για ανακούφιση, ζωντάνια και δύναμη στον προστάτη. Προσταβιτάλ της Health Aid. Για την υγεία του προστάτη. 15 χρόνια Προσταβιτάλ στην Ελλάδα. Από τη Pharma Center με κέντρο το φαρμακείο. Τι ψάχνεις μια ανανέωση, σε βλέπω. Με πάνω από 200 προορισμούς σε όλη την Ευρώπη από μόνο 19,99. Μήπως ήρθε η ώρα για ένα ταξιδάκι? Κάνε κράτηση τώρα στο ryanair.com ή μέσω του app. Ryanair, το low cost έγινε απλό. Ναύλια απλής μετάβασης. Περιορισμένη διαθεσιμότητα. Περισσότερα στο ryanair.com. Τα Voi εννοήσεις εκπτώσεις παίρνουν 10. Δεκαήμερο εκπτώσεων στα 60 καταστήματα υποδημάτων Voi Ennoi. Αποκτήστε τώρα με 30% έκπτωση όλα τα δημοφιλή brands US Polo, Barbie, Adidas, S. Oliver, Nike, Ricker και με έως 40% έκπτωση τη νέα συλλογή Voi Ennoi μέσα από 2.000 σχέδια υποδημάτων. Καλαμαριά, Εθνικής Αντιστάσεως 88. Σταυρούπολη, Ιατρού Γογού 37. Χαριλάου Παπαναστασίου 42. Voi Ennoi. Η Θεσσαλονίκη έχει το προβάδισμα στη μόδα της υπόδησης. Τι έγινε πάλι, ρε Βόδαρε? Έχασα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο, ρε Κώστα. Αμάξι έχει κουβά? Όχι, ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο ήταν μούτρα σου, ρε Χαϊβάνι. Δελφών 101 και μπότσερ γωνία. Πετκανίτσας! Πετκανίτσας. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά, immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαλαζόπορτας πάρκινγκ. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ και πάση φύσεως στις επισκευές κλειδαριών, αυτοκινήτων ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρος. Πετκανίτσας. Δελφών 101 και μπότσερ γωνία. Με τηλέφωνο το 852-727. Διατίθεται και χώρος στάθμευσης. Μόνο ATM δεν ανήκει. Κάτι απίθανα πολύχρωμο συμβαίνει δυτικά. Νέο κατάστημα Κοσμάοχλου στον Εύωσμο. Το μεγαλύτερο κατάστημα για διακόσμηση και ανακαίνιση. 1100 τετραγωνικά αφιερωμένα στο χρώμα. 1100 απίθανες εφαρμοσμένες ιδέες για να δεις και να επιλέξεις. Αναζήτησε τη νέα βεντάλια Global της Vitex με τις 1320 διεθνείς τάσεις της αποχρώσης και εμπνεύσου. Βάψε ό,τι θες μόνο με Vitex. Με ποιοτικά χρώματα μέγιστης αντοχής και στο νέο κατάστημα Κοσμάοχλου. Νέο κατάστημα Κοσμάοχλου. Ιθάκης 62 με Αντώνη Τρίτσι στον Εύωσμο και Φιλίππου 74 στο κέντρο. Εθνικής Αντίστασης 82 Φίνικας. Τρέχεις? Τρέχω. Πρωί? Και βράδυ αμαλάχι. Αν θέλεις μαραθώνιο να κάνεις πρωινό ή νυχτερινό. Αν θέλεις να τρέξεις στο βουνό. Αν θέλεις να κυνηγήσεις. Αν θέλεις να ψαρέψεις. Για GPS που τρέχεις στο Μεϊμάρ. Με όποια δραστηριότητα και να έχεις λατρεία, έλα στην Αγγελάκη 3. Μεϊμάρης Αγγελάκη 3. Στην καρδιά της πόλης και Ελπίδος 34 στις Οικές. Τηλέφωνο 634-513. Και στο μεϊμάρης.com. Το πιο αχτύπητο δίδυμο απόλαυσης είναι ένα. Η Hellmann's και τα 7-7. Γιατί σε κάθε φρέσκο σάντουιτς, σαλάτα ή hot dog, τα dressings είναι όλα Hellmann's για σίγουρη απογείωση γεύσης και ευχαρίστησης. Μπες τώρα στα 7-7 και δοκίμασε το νέο λαχταριστό ψητό λουκάνικο σμόκι με την πεντανόστιμη barbecue sauce Hellmann's, δροσερή σαλάτα λάχανο καρότο σε αφράτο ψωμάκι. Κανείς δεν σου δίνει καλύτερα από τα 7-7. 10 καταστήματα, άπειρη απόλαυση. Ετοιμάστε βαλίτσες. Αυτό το καλοκαίρι πάμε κατασκήνωση. Πάμε Yupikam. Ένας καταπράσινος κόσμος δίπλα στη θάλασσα, γεμάτος περιπέτειες, αθλήματα, δημιουργία, παιχνίδι και αξέχαστες φιλίες. Κατασκήνωση Yupikam. Πραγματικές διακοπές στην κρυοπηγή Χαλκιδικής. Κάντε την εγγραφή σας τώρα. Τηλέφωνο 2310-280-692. Βρεμαράκι, πόσα δυνάτησες έτσι? Καλέ, εγώ τρώω ήδη υγιεινής. Σε μας τα ήδη υγιεινής δεν τρώγονται. Ομορφαίνουν όμως το χώρο σας.
φτύκας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Ελάτε στην έκθεσή μας να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του μπάνιου σας με προϊόντα από τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Με νέες προσφορές σε επιλεγμένα είδη για όλη την άνοιξη. Φτύκας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Απόλλωνος 3739, κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού. Τηλέφωνο 2310-905-503. Φτύκας, είδη υγιεινής που δεν τα χορταίνει. Μετρόπολης 95,5. Η συχνότητα των σπορ. Εδώ είμαστε και μαζί μας ο Κλειδαράς, Τέργιος Πετκανίτσα, τηλεφώνα 101 και Μάρκο Βότσα Αργωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer, τηλεφωνείτε στο 85-27-27. Αν κλειδωθείτε έξω το σπίτι, αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριά, ασφαλεία, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, οτιδήποτε αφορά κλειδαρά, στο 85-27-27. Οι ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις βάζουν ξεχωριστό χρώμα στη ζωή μας. Με τους ημιτελικούς Champions League σήμερα θα μάθουμε την ομάδα η οποία θα παίξει με τη Real Madrid στο Κίεβο στο μεγάλο τελικό της Champions League. Και μιας και μιλάμε για χρώμα, να πω ότι για χρώματα με υψηλή καλλιπτικότητα και αντοχή στο πλήσιμο πιστοποιημένα με Class 1, ένα όνομα μόνο υπάρχει, Vitex Class X. Βάτε ό,τι θες μόνο με Vitex. Θα τα βρείτε στα καταστήματα Κοσμάγλου, εκεί που υπάρχουν τα πάντα για το χρώμα και τη διακόσμηση. Στο νέο κατάστημα Κοσμάγλου στον Εύωσμο, η Θάξη 62 με Αντώνη Τρίτσι, με τηλέφωνο το 2310-303-173. Σήμερα τι βλέπεις? Σήμερα τι βλέπεις? Χ 2-2 πάλι. Βλέπω 0-0-1-1. Τι βλέπεις εσύ? Χ βλέπω 0-0-1-1. Ναι. Μόλις τραβηχτεί μπροστά πάλι η Ρώμα. Λέω τι βλέπω. Ναι, καλά, δες εσύ. Μπορώ να πω κάτι? Δηλαδή, θα μπαίνει μέσα στα δίκαια, θα μπαίνει. Μπορεί να εκτεθώ ανεπανόρθωτα. Λέω, θα βρούνε χώρο οι Λιβερπουλιάνοι. Μέχρι και διπλό το βλέπω. Μπορεί να εκτεθώ. Διπλό, διπλό. Μπορεί να εκτεθώ ανεπανόρθωτα. Το διπλό πόσο δίνει? 2-35. Λίγο δίνει. Υπάρχει άλλο διπλό αύριο να πει. Και θέλω, σήμερα τώρα να μου πεις πόσο παίζεται η Λίβερπουλ. 4,70 κάνουν και τα δύο. Αν τα παίξει τώρα. Και τα δύο. 4,70. Mm. Μια εκατοστάρα είναι ό,τι πρέπει. Πάω κυπελούγος. Δεν θα αλλάξει κάτι. Τι δεν θα αλλάξει? Θα τα παίξει αύριο. Ναι. Αφού προκριθεί η Λίβερπουλ. Ναι. Να έχει μυαλό. Θα τα παίξει τα 4 φράγκα. Ναι. Εντάξει. Ναι, γιατί με τα παίξει? Και θα σου πω αν θα πρέπει να τα παίξει. Γιατί, Γρηγόρη? Γιατί, άκου να σου πω. Ναι, για θα πρέπει να μάθει να παίζει. Ναι, για πες μας, ναι. Τι εννοώ να μάθει να παίζει? Ναι, για πες. Σε λίγο καιρό. Μάλιστα. Θα βγουν αποδόσεις. Ωραία. Λοιπόν. Σήμερα που μιλάμε. Μάλιστα. Αυτό πληρώνει 4,5 φορές τα λεφτά σου. Ποιο? Αυτό το στοίχημα. Ναι. Λοιπόν. Εγώ σου λέω ότι αύριο, αν με το καλό περάσει η Λίβερπουλ και βγουν οι αποδόσεις για τον τελικό. Ναι. Μπορεί να παίρνεις και 6 φράγκα. Αλλά με μεγαλύτερο ρίσκο. Δηλαδή να παίξεις νικήτρια στην κανονική ροή του αγώνα τη Λίβερπουλ. Βρε, δεν θέλω στην κανονική ροή του αγώνα. Αυτό σου λέω, περίμενε. 1-1. Δηλαδή ή θα πάει στα 4 φράγκα και τα 2, ή θα το παίξεις στα 6 φράγκα. Με την κανονική. Βρε. Δηλαδή μπορεί να βρεις καλύτερες αποδόσεις με άλλα πράγματα. Στο λέω, είναι στοιχηματικό αυτό. Επειδή το θέτεις. Μάλιστα. Δηλαδή, επειδή μπάλα είναι και ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Ναι. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να αποκλειστεί η Λίβερπουλ από τη Ρώμα. Ναι. Αλλά επειδή το ξαναλέω, μπάλα είναι. Ναι. Παίζεις αύριο. Ναι. Και αντί για 4,7 παίζεις 4 φράγκα. Ναι. Σε καλύπτω. Μάλιστα. Δεν αξίζει το κόπο. Για 0,70. Δηλαδή από 100 θα πάρεις 470. Αν πάρεις 400, σε χάλασε. Ναι, με χάλασε. Okay. Πόνταρε από σήμερα. Και αν γίνει μια στραβή, πες μου ρε, εσύ που να το ξέρει. Άμα γίνει στραβή, ρε κόκκινα, ας γίνει στραβή. Τι να κάνουμε, δηλαδή. Ναι, ρε φιλέ. Ναι. Το ρίσκο που θα πάρεις είναι μεγαλύτερο από αυτό που αξίζει. Μάλιστα. Δηλαδή, σε διαφορά. Εγώ αυτή τη Ρεάλ που βλέπω, η Λίβερπουλ, πιστεύω ότι την έχει. Αυτό πιστεύω ο εγώ. Ο Κλοπ, ναι, έχει μια χαψιά το Ζιντάν, αυτό να πεις. Ναι. Και η τελευταία φορά που έχασε τρόπαιο σε τελικό η Ρεάλ ήταν από την Λίβερπουλ πριν από 14 χρόνια. Δεν μου λες. Ο Χιμένες μπορεί να το πάρει το κύπελλο από τον. Από τον Πάο. Ας τα σλουρπ ρε κόκκινε. Αν μπορεί σλουρπ, να το μπροστά πάρει. Στο μικρόφωνο. Σλουρπ. Αν μπορεί να το πάρει. Ναι, γιατί. Μπορεί να το, μπορεί να το πάρει. Άνετα μπορεί να το πάρει ο Χιμένεθ. Με παίκτες φορμαρισμένους. Δεν μου λες. Ας το σλουρπ ρε κόκκινε. Παίζει ο Ηρακλής σήμερα. Ναι. Και μου λες για το Χιμένεθ. Πλάκα ρε μας κάνεις. Ερώτηση. Παίζει ο Ηρακλής. Θα έρθει ο Μπέος. Στο Καφταζόγλιο.
και μου λες για το τελικό κυπέλλου Ελλάδος. Δεν μου λες, είναι υπερτιμολογημένος ο Λουτσέσκου. Τον έχουν τραβήξει, τον έχουν κάνει βάιλερ εδώ στη Θεσσαλονίκη τον Λουτσέσκου. Αυτή η ντροπή που γίνεται. Αν θες να κάνεις μονόλογο, ντροπή... πες από τώρα. Ναι, το, όχι, αν θες να κάνεις διάλογο. Αυτό που κάνετε είναι ντροπή. Επειδή τα έχει καλά ο Γιώργος ο Σαββίδης με τον Λουτσέσκου, πάτε και κλείβετε τον Λουτσέσκου. Ο Λουτσέσκου είναι ο μόνος προπονητής που έχει πάρει από τον ΠΑΟΚ τόσα πολλά. Αν μπορώ να μιλήσω. Έχει πάρει διαιτησία 60-40 κατά Ολυμπιακός και έχει πάρει διαιτησία 60-40 υπέρ ο ΠΑΟΚ και 60-40 υπέρ η ΑΕΚ. Του έχουν δώσει τριπλάσιο μπάτζετ. Τριπλάσιο μπάτζετ του έχει δώσει ο Σαββίδης και σειρά από αγώνες όπου ο αντίπαλος νιστάζει. Και τον κάνατε αυτόν τον προπονητή, τον Λουτσέσκου, Βάιλερ. Σαν δεν τρεπόμαστε, λέω εγώ. Τον κάναμε μάγκα τον Λουτσέσκου. Ξέρεις τι λέει ο μάνατζερ του. Ξέρεις τι λέει για μας όλους. Λακαμάδες αυτοί. Αυτοί είναι λακαμάδες. Κάνανε τον Λουτσέσκου, Βάιλερ. Εγώ δεν είπα ότι ο Λουτσέσκου είναι κακός προπονητής. Αλλά όχι αν τον τραβήξετε και να μου τον κάνετε τώρα ο προπονηταράς. Θα τρίζουν τα κόκκανα του Λόραν, του Σάνων, άλλων μεγάλων προπονητών που πέρασαν από τον ΠΑΟΚ. Ποιος Λουτσέσκου μωρέ το συγκρίνεται με τους άλλους προπονητές. Είχε φιλικά ο Λουτσέσκου. Είχαν οι άλλοι φιλικά. Είχαν τέτοια διαιτησία. Είχαν τέτοια μπάτζετ. Μας τρελάνετε. Είχανε Πασόκα πάνω, ξέρω εγώ, ΣΥΡΙΖΑ πάνω. Η Χούντα ήταν με τον Ολυμπιακό. Και με τον Παναθηναϊκό η πρώτη Χούντα. Ο ΠΑΟΚ ήταν στη Χούντα υπέρ του Άρη, ναι, αλλά πώς. Τελείωσες. Όχι, δεν τελείωσα. Μου τον κάνατε το Λουτσέσκου, Βάιλερ και Μουρίνιο να πούμε. Έχετε τρελαθεί τελείως. Τώρα τελείωσα. Δεν είπα ότι είναι κακός προπονητής. Αν βάλεις κάτω τη ζυγαριά. Ποια ζυγαριά να βάλω. Στη ζυγαριά αν βάλεις. Ναι, ποιον, εσένα και ποιον. Και βάλεις τον ΠΑΟΚ και τον Λουτσέσκου. Ναι. Θα γύρει όλοι υπέρ του ΠΑΟΚ. Δεν το κατάλαβα αυτό τώρα. Τι ζυγαριά είναι. Ο ΠΑΟΚ έδασε πολλά περισσότερα στον Λουτσέσκου από ότι ο Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ. Φυσικά. Καλός προπονητής, άξιο. Αλλά σε όλο αυτό τον αγώνα που γίνεται, για να πείσουν πολλοί. Γιατί τον πήρε τον Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ. Να τελειώσω. Γιατί είχαν τη διαμάχη με το αμάξι. Εγώ σε άφησα. Γιατί τον πήρα τον Λουτσέσκου. Αν μου τον κάνετε τώρα. Εγώ σε άφησα. Εγώ σε άφησα. Αν με αφήσει και θα πει μετά ό,τι θέλει. Εφόσον δεν. Ναι, αλλά πες το γρήγορα. Δεν πες το γρήγορα. Τόπο 10 λεπτά. Ναι, άντε, να μιλήσω κι εγώ τώρα. Ναι, άντε, πες τα γρήγορα. 3 λεπτά. Ναι. Λοιπόν, στη ζυγαριά υπερτερεί ο Λουτσέσκου γιατί πήρε περισσότερα από ό,τι έδωσε. Με όλο αυτό το παρασκήνιο που γίνεται για να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ αδικήθηκε, που αδικήθηκε. Και άλλα έχει που κάνει. Πού αδικήθηκε. Ρε φίλε, δύο παιχνίδια δεν γίνανε. Που, δεν γίνανε δύο παιχνίδια. Φταίει, που δεν γίνανε. Τι αδικήθηκε. Εγώ το θεωρώ κοροϊδία όλα αυτά. Τι αδικήθηκε. Εγώ το θεωρώ. Η καλύτερη του Λουτσέσκου ήταν. Καλά, οκ. Okay. Καλή τέτοια. Okay. Η καλύτερη του Λουτσέσκου ήταν. Καλή δικαιολογία. Άτε. Θα πάρει και τα λεφτά, τα 500 χιλιάρικα σαν πρωταθλητής. Θα κλαίει ότι τον κλέψαν και όλα. Τον κάνουμε και ήρωα. Τη δουλειά του κάνει. Βέβαια. Τη δουλειά τον του κάνω εγώ αβάντα τον Λουτσέσκου. Καλό δηλαδή, προπονητής. Συγγνώμη. Α, τον κάνω και Λόραν. Αν εσύ πιάσει κότσο κάποιον και σου δώσει παραπάνω λεφτά. Εσύ φταίει. Αυτό φταίει που τα δίνει. Αυτό που τα δίνει φταίει. Όχι εσύ που τα παίρνει. Ρε Χριστιανέ, καταλαβαίνει ότι πάνε στον κόσμο και λένε ότι έχουν προπονηταρά και του χρόνου θα τον πετάνε ντομάτες. Α το κάνουν. Έχει, γιατί καταλαβαίνει. Και ας του ανοίξει τα μάτια. Πάντε πάλι τα. Θα κερδίσει κάτι. Πάντε πάλι τα. Ο άλλο πήρε προπονητή, ρε φίλε. Άλλαζε προπονητέ σαν τα που κάμισα. Μιλάω για το Μαρινάκι. Δεν άφησε το λεμονί. Για να μην τυχόν και γίνει κανένα. Ποιο λεμονί και αυτό σαν αυτιστικό είναι, μωρέ. Ποιο λεμονί. Το πήρε τρίτο το λεμονί και τον πέρασε πρώτο. Και τι έγινε, τον δηλαδή. Και τον έδιωξε πρώτο. Για να φέρει αυτό εδώ τον απίθανο τον Γκαρσία, τον πολύ καλό ηθοποιό. Από ποια παράσταση τον έκλεψε από την Ισπανία και τον έφερε εδώ πέρα. Από το ίδιο θέατρο που κλέψαμε εμείς τον Ίβιτς. Δεν διαφωνώ. Από το ίδιο θέατρο. Δεν διαφωνώ. Θέατρο Βεάκι. Δεν διαφωνώ. Το ίδιο θέατρο. Γιατί και γελάει ο κόσμο και βλέπει του Τούρκου. Οι οποίοι βγάζουν μια απόδοση και σου λέει συνεχίζει το παιχνίδι από εκεί χωρίς κόσμο και τελειώνει η Μπουγάδα. Ναι. Ούτε αδικία ούτε, που τους βρίσκει. Λέμε υποανάπτυκτος. Πέρσι... Λέμε υποανάπτυκτος ότι είναι ο Τούρκος και οι Τούρκοι ναι. Λένε συνεχίζεται το μάτς από εκείνο το σημείο και ούστε όλοι έξω το κήπεδο. Ούτε κερδίζει ο ένας ούτε ο άλλος. Πέρσι γιατί δεν το λέγατε να συνεχιστεί το παιχνίδι. Γιατί είπα εγώ κάτι διαφορετικό. Ναι, και αυτό και έτσι λέει ο κανονισμός και το κουτάκι. Είπα εγώ κάτι έτσι δεν λέγατε. Τώρα τι είδατε τους Τούρκους στην Ελλάδα που γελάμε. Και θυμηθήκατε ότι είστε απολύτης μπροστά στους Τούρκους. Αυτό είναι γνωστό. Εσύ μπορεί να είσαι απολύτης. Εγώ είμαι ούτως ή άλλως. Εσείς που είστε πολιτισμένοι τώρα είδατε ότι είστε πίσω από τους Τούρκους και πίσω από τους Βουλγάρους. Τώρα το είδατε.
Ε, Βαλκανιόγυπτη. Ε, Βαλκανιόγυπτη. Βαλκανιόγυπτος. Μα εγώ ξέρω τι είμαι. Και λέει τους άλλους. Μα εγώ ξέρω τι είμαι. Ραπ, δώσε ξέρω, με... μισό λεπτό. Ξέρω τις αδυναμίες μου, ξέρω την καταγωγή μου, την ταπεινότητά μου, την ξέρω. Χρησιμοποιείς όμως τρίτο χρόνο και απευθύνεσαι στους άλλους. Ναι, μα εγώ το έχω αποδεχτεί. Ναι, άλλο το αποδέχτηκα. Ότι είμαι βουλγαρόγυφτος. Βουλγαρόγυφτος. Είμαι βουλγαρόγυφτος. Τσακαρόγυφτος. Του ποιότικο χωριά, το Μούσχαρο είμαι. Εσείς νομίζετε ότι είστε Ευρωπαίοι. Και εσείς φωνάζετε για τον πολιτισμό και τα φώτα. Και τα φώτα στη ΔΕΗ, στην Τούμπα τα πήρατε το 1970. Είδατε φως ηλεκτρικό το 70, είδατε τα φώτα του πολιτισμού. Εσείς δουλεύετε τον κόσμο. Ερώτηση. Ναι, ερώτηση. Από τον προγραμματιστή από την Αθήνα. Προγραμματιστή. Προγραμματιστή. Ναι. Και επειδή τη γυρνάει λάθος, πρέπει να ρίξω τον οδοφύλακα Ζεμπεκιά σαν το λαχταρίδι. Τόση προπόνηση με την μπάλα στα πόδια κάνουν οι τερματοφύλακες. Καλό. Ποιο σου λέει εσένα ότι τερματοφύλακες. Και επειδή του τη γυρνάει λάθος. Ναι. Πρέπει να κάνει τέτοια Ζεμπεκιά. Καλή ερώτηση. Δεν μου λες αυτό που λέει αυτό. Έχει πάει ποτέ σε προπόνηση να δει. Ερωτάει ο άνθρωπος. Να του πω εγώ ότι. Δεν σου τι να λέει. Να το απαντήσω εγώ. Έχετε πάει σε προπονήσει τερματοφυλάκων και του κάνουν τεχνική. Σε καμιά προπόνηση τερματοφυλάκων, κανένα προπονητή δεν κάνει στου προπόνηση του τερματοφύλακε τεχνική. Καλό τρόπο παραμύθι... σε παγκόσμιο αυτό επίπεδο. Αυτό το παραμύθι. Ένα λεπτό. Ο Νόιερ θα το κάνει ποτέ. Αυτό το... Ο Νόιερ είναι ο Νόιερ. Θα το έκανε ποτέ αυτό. Όχι, δεν το έκανε. Τελειώσαμε. Ο Νόιερ είναι ο Νόιερ. Ο Γερο Μπουφόν θα το έκανε αυτό. Μπουφόν, όχι. Ο Μπουφόν. Ο Γερο Μπουφόν. Ο Μπουφόν. Ο Μπουφόν. Δεν θα το έκανε. Α, δεν θα το έκανε. Όχι. Επιτέλους ο αγαπημένος μας χορηγός ξαναήρθε. Σε ευχαριστούμε κύριε Κοσμάγου. Ραπ, δώσε εμένα τα 100 ευρώ και σου δίνω απόδοση 10. Το τηλέφωνο μου το έχεις. Λέω 896. Α, εξίσταν αυτό. Ευκαιρία. Όχι, είναι παράνομος μπουκ. Μισό, όχι. 896. Άκου να δεις. Θα δώσει ο Ραπτόπουλος σε μένα 100 ευρώ και θα μου δώσει εσύ 1000. Και όταν τελειώσει το παιχνίδι θα πληρώσω ή τον ένα ή τον άλλον. Ναι. Μέχρι τότε ο κόκκινος θα τα έχει φάει τα λεφτά έτσι, σε άλλα στοιχήματα. Όχι, το κίνο το θα το τεινάξει στον αέρα. Αν του δώσει λεφτά το κόκκινο. Έτσι είναι το στοίχημα. Ναι. Ο Ραπ θα αποκαλέσει την απέναντι του Ρεάλ βρωμιάρα που την έβρωξαν πάλι χθες. Βρωμιάρα. Όπως λέω βρωμιάρα και συχαμένη την Γιουβέντους και λέω και τους παοξίδες όσοι υποστηρίζουν την Γιουβέντους θα πάνε και κοιταχτούν σε κάνα κοινωνιολόγο, σε κάνα ψυχίατρο. Ο Νίκος ο Βαρθακούλης με αποκαλεί Γρηγοράκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Βαρθακούλης. Ναι, αυτός κόβεται ο λόγο επιθέτου. Εντάξει. Βαρθακούλη. Λέει Γρηγοράκη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Για νικητή Μουντιάλ τη βλέπεις. Θέλω να το πρόξω ένα τεραστό ποσό. Χαιρετίσματα από Ακαπούλκο. Το Γρηγοράκη είναι υποτιμητικό, ας πούμε. Καλό είναι να μην χρησιμοποιεί κάποιος υποκοριστικά όταν μιλάει σε κάποιον. Το μιλάει σαν παιδάκι. Ναι. Θεωρώ ότι το κάνουν κάποιοι ηθελημένα γιατί νομίζουν το μειώνουν κάποιοι. Τώρα ο φίλος πιθανόν το κάνει χιουμοριστικά. Εντάξει, okay. Λοιπόν, δεν τον έχω απέναντί μου οπότε δεν θα παρεξηγήσω τα γραφόμενά του. Μάλιστα. Πες τώρα από ότι ο λαός ζητάει μουσάτο παοξία από λαϊκό δικαστήριο και στραβοστόμι αριανό από την καινούργια σεζόν στη Μαρμίτα. Του το μετέφερα. Στραβοστόμι αριανό, ποιο λες, για ποιο λέει. Δεν ξέρω ποιο. Δεν ξέρω ποιο λες, φίλε. Ποιο στραβοστόμι αριανό. Ενώ εσύ κοστί δύο μέτρα είσαι, τι να λέμε, και μιλάς για τον Άβας. Σου τι λέει. Ο Μάνος ο Ντογκούτσης. Ναι, αν έπαιζα στον Ολυμπιακό ή στον Πάοκ με 1,76 θα μου έλεγες ότι εγώ δεν έπαιξα. Ο Νάβας 1,79 παίζει στην Ρεάλ. Η Ρεάλ προκρίθηκε πρώτον γιατί ήταν ποπόφαρδη και δεύτερον επειδή ως γάβρος Ευρώπης την έπαιξε 80-20 διαιτητής. Όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε. Πολλοί παράμετροι είναι. Για μένα μεγάλη παράμετρος είναι ο Ρόμπερ με τον Μαρσέλο. Ο Ρόμπερ με τον Μαρσέλο είναι ακρογωνιαίο κομμάτι του. Των δύο παιχνιδιών. Μεγάλη απώλεια. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ο φίλος στέλνει μία λίστα με τους καλύτερους προπονητές και λέει Ερνέστο Βαλβέρδε. Μπαρσελόνα 317 εκατομμύρια. Τσέλσι Αντώνιο Κόντε 257. Ο Έμερι Γιουνάι Έμερι 238 στην Παρί. Ναι. Ο Κλόπ 167 στη Λίβερπουλ. Ναι. Ο Μουρίνιο 164 στην Λίβερπουλ. Στην United. Ναι. Και 40 παίρνει ο Ζιντάν. Στη Ρεάλ. Φυσικά. Πόσο θες να πάρει. Τώρα με συγχωρείτε. Δεν ξέρω τι είναι αυτά τα λεφτά. Οι απολαβές τους είναι. Όχι. Μπορεί να είναι το προπονητικό team, μπορεί να είναι πολλά. Οι απολαβές τους είναι. Ποιο προπονητικό team. Παίξε μπάλα να διασταυρώσω για πράγματα που μη βιάζει. Έλα, τι είναι. Μαθηματικά είναι. Είναι το budget των προπονητών αυτών. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, γεια σας παιδιά. Ο Ζιντάν το κύπελο, το πρωτάθλημα το έπαιρνε φέτος με την ΑΕΚ. Ο Ζιντάν το έπαιρνε. Δεν το ξέρω. Εγώ λέω θα βγαίνει τρίτος. Γεια σας παιδιά από Ιταλία. Μάνος Ολυμπιακός. Γρηγόρης στο σύγχρονο ποδόσφαιρο και για ομάδα επέδου Ρεάλ. Ο Νάβας είναι με 30. Συμφωνούμε. Τερματοφύλακας που δεν έχει έξοδο, που παίζει με τα πόδια
και που έχει μόνο καλά αντανακλαστικά, ταιριάζει μόνο σε μικρομεσαία ομάδα τύπου Εσπανιόλ και Κωνσταντίνα. Που θα φάει δύο γκολ, αλλά θα βγάλει τρία. Ο Βασίλης Κωνσταντίνου τη Ρεάλ είναι. Άιντε. Ο χθεσινός MVP τη Ρεάλ είναι ο τροφλέκας Μπάγκερ, πέρα στο Ραπτόπουλο, τον μπακ τη στέλνει στο δεξί πόδι για απευθείας διώξουμε και αυτός βγήκε αναποφάσιστος. Δεν είναι λάθος και ο Κωστής όμως. Ελληνικά μιλάω. Δεν γυρίζουν, νόμος είναι. Στο μέσα δοκάρι ποτέ στο τερματοφύλακα. Τη γυρνάνε πάντα προς το έξω δοκάρι. Προς το out. Τώρα θες να το καταλάβει το σκατοκεφαλό σου. Ναι, έχει καλώσει. Δεν μπορεί να το καταλάβει. Ραπτόπουλε, γι' αυτό θα είσαι μια ζωή με το Κόρντουμπα. Ποιο πάω κυπελούχο δρε ονειροπόλε. Ο Γιώργος Τσιγάρας. Ο Τσιγάρας. Τσιγάρας. Έτσι είναι το επίθετο. Επίθετο είναι, πάλι βλέπει. Ανανέωση κάνω, ρε, είσαι κεφάλα. Σ' αρέσει, ε. Ποιο να μ' αρέσει. Το κομμενάκι, σ' αρέσει. Σ' αρέσει. Εγώ, ό,τι μ' αρέσει, καλή, το λέω. Καλή μυρφάρα είναι. Καλή. το κόκκινο. Εντάξει, καλή, καλή είναι. Ποια ρε είναι καλή. Εγκρίνεται η κοπέλα. Για πες μου, ποια. Αυτή που είναι, εσύ που ποια κοπέλα. Πάμε παρακάτω. Λέγε. Δεν υπάρχει, ρε. Δηλαδή είσαι το κάτι άλλο. Πες, μ' αρέσει, ρε. Θες να αλλάξουμε ρόλους, να μάθεις να λειτουργείς τα πάντα εδώ πέρα και να συζητάμε για οτιδήποτε. Και σου λέω εγώ τι κοπέλα. Δηλαδή θες να ανανεώσεις αυτό εδώ. Ναι. Εδώ μπορεί να βγάλει ένα πισινό τώρα. Πώς δύο μήνες βγαίνει αυτή η γυναίκα συνέχεια στην υπολογιστή. Γιατί προφανώς. Πώς γίνεται. Για να γίνει ανανέωση. Δύο μήνες δηλαδή πώς βγαίνει. Ναι. Πας εδώ. Ναι. Λοιπόν. Και πώς βγαίνει. Και ό,τι βγάλει εδώ. Και βγαίνει αυτό. Και τι βγαίνει στέλνα. Αν ξαναπάω. Ναι. Μπορεί να βγάλει κάτι άλλο. Πώς αφού αυτό βγάζει. Ναι. Και εγώ τι να κάνω. Δηλαδή. Ξέρω εγώ, μήπως την κουστάρεις. Αυτό λέω. Ρε, εσύ πατάω κάποιο όνομα. Μα δύο μήνες βγαίνει αυτή η συνέχεια. Λάθος κάνει. Εγώ κάνω λάθος. Τέλος πάντων. Λάθος κάνει. Άντε καλά. Μεγάλο λάθος κάνει. Άντε καλά. Δεν έχω να κρύψω κάτι. Σύμπτωση. Εντάξει. Εντάξει. Καλή, καλή είναι. Εσένα να σ' αρέσει, μπράβο, να τη χαίρεσαι. Εσένα δεν σ' αρέσει. Όχι. Στο δικό σου υπολογιστή βγαίνει δύο μήνες. Δεν βγαίνει στο δικό μου. Δεν είναι δικό μου, είναι του σταθμού. Του σταθμού είναι. Του σταθμού ξέρει. Πάρει διαφορά. Το κόκκινο. Το σταθμού είναι για σένα. Σου ταιριάζει. Μάλλον γυμνάζεται αυτή, δεν είναι για σένα. Έτσι την κόβω εγώ, ναι. Τι είπε εμεί. Υπενήσω ότι τη βλέπω γυμνασμένη. Δεν, εσύ δεν. Σ' αρέσουν οι γυμνασμένες ή. Όχι. Δεν πάμε καλά. Είναι καλή. Μονόζυγα κάνει τέτοια τη βλέπω. Δεν πάει να κάνει και ψαλίδια. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, αν σ' αρέσει. Μάλιστα. Τι να κάνουμε. Πάμε παρακάτω, λέγει. Ράπαν μπουν τα ομόφυλα ζευγάρια ότι θα υιοθετούν αντιθέτου του γένους τέκνα. Θα δεχτούν. Δεν καταλαβαίνω. Εσύ τι λες. Αν πουν τα ομόφυλα ζευγάρια ότι θα υιοθετούν αντιθέτου του γένους τέκνα. Θα δεχτούν. Φυσικά. Εσύ τι λες, μόνο πάνθραξ. Φυσικά, φυσικά. Φυσικά. Κοίταξε, η ποιότητα ενός ανθρώπου δεν κρίνεται από τη σεξουαλική του προτίμηση. 100% συμφωνώ. Υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλοι Έλληνες ομοφυλόφιλοι. Εντάξει. Του παγκοσμίου στερεώματος. Και πολεμιστές, οι οποίοι γίνανε και αγάλματα στην Ελλάδα. Βλακίες λες. Ναι, εγώ δεν λέω βλακίες. Βλακίες. Και πάρα πολύ μεγάλοι ασκητές των μοναστηριών επάνω. Έχουν και αυτοί πάει, έχουν πάει οι άνθρωποι των γραμμάτων κτλ. Οπότε μην. Πού κολλάνε οι άνθρωποι των γραμμάτων και οι ασκητές, με τι πράγμα, η ερώτηση ήταν για τα ομόφυλα ζευγάρια. Ναι, ναι, λέω μην λέτε ότι ένας άνθρωπος δεν κρίνεται η ποιότητά του. Ο ασκητής τι σχέση έχει με τα ομόφυλα. Υπάρχουν και ασκητές οι οποίοι είναι. Οι οποίοι τι είναι. Δεν είναι φυσιολογικοί στη σεξουαλικότητά του. Σύμφωνα με τα δεδομένα του. Ναι, είναι ανέραστοι. Όντως δεν είναι φυσιολογικοί. Μπορεί να είναι και. Ξέρεις τι είναι ο ασκητής. Γιατί αναφέρεις κάτι το οποίο δεν το γνωρίζεις καν. Τι είναι ο ασκητής. Αν θα πας κάτω στα καρούλια ή στα κατουνάκια. Ο καρούλιας και ο κατουνάκιας. Δεν είναι καρούλιας. Ναι. Άλλος ο καρούλιας που έπεσε στον Παναθηναϊκό. Ναι. Τι κάνουν στα καρούλια. Και άλλο τα καρούλια στο Άγιο Όρος. Εγώ δεν μίλησα για το Άγιο Όρος. Όχι, είπε για ασκητές. Όταν λες λοιπόν θα προσέχεις πολύ καλά πώς εκφράζεις. Δεν προσέχω καθόλου πώς εκφράζεις. Θα προσέχεις πολύ καλά πώς εκφράζεις γιατί αυτοί ζουν σε σπηλιές. Δεν έχουν επαφή με τον έξω κόσμο. Εντάξει. Ναι. Και τρώνε χόρτα και όλη την μέρα προσεύχονται. Ναι. Εντάξει. Και τι είναι αυτό στην κοινωνία. Τι προσφέρω στην κοινωνία που τρώνε χόρτα εσύ και προσεύχονται. Εσύ πες ότι δεν προσφέρουν. Ναι, τι προσφέρω στην κοινωνία. Εσύ για έναν άνθρωπο που πιστεύει. Ναι. Και ξέρω ότι αυτός ο άνθρωπος έχει φτάσει σε ένα επίπεδο αγιότητος α. Αγιότητος. Και το υιοθετεί αυτό. Δεν είσαι υποχρεωμένος να το υιοθετήσεις. Τι να τρώω χόρτα και να προσεύχομαι. Α, λοιπόν. Καλό είναι. Να μην δουλεύεις, να μην αγχώνεσαι, να μην το στομάχι σου παθαίνει, παλιδρομήσεις, να μην πληρώνεις τίποτα. Α, πάρατε με από εδώ πέρα. Μείνε λίγο νηστικός, ναι. Ζήσε λίγο χωρίς ρεύμα. Άμα μείνει ο Τσίπρας άλλα δύο χρόνια, θα μείνω νηστικός. Χωρίς φως, χωρίς νερό. Ναι, ναι. Εντάξει, και μετά να έχεις άποψη για κάτι. Τι λέει, θα συγκινηθώ. Θα προσέχεις πάρα πολύ λοιπόν. Καθόλου δεν προσέχεις. Πάρα πολύ θα προσέχεις. Για την ομοφιλοφιλία λοιπόν, την οποία φωνάζετε, να κοιτάξετε εκεί στα μοναστήρια δεξιά και αριστερά, αν υπάρχει και εκεί ομοφιλοφιλία. Εντάξει, και στα γυναικεία. Και αφήστε το παραμύθι με τους ομοφιλόφιλους, γιατί είναι προτιμότερο ένα παιδάκι. Είναι προτιμότερο ένα παιδάκι να πάει σε ένα σπίτι που θα του δώσουν αγάπη δύο ομοφυλόφιλοι παρά
παρά να πάει σε ένα ίδρυμα και σε ένα αποστολικό ορφανοτροφείο. Γιατί και στα ορφανοτροφεία δίπλα μας, άκουγες τι γινότανε. Κάτι βιασμοί, οι οποίοι κουκουλώθηκαν. Δεν είχες τολμήσει να μιλήσεις τότε. Λοιπόν, για να μην ανοίξει άλλο το βρωμό στο μάμου. Γνώρισα κάτι. Ναι, 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 γνώρισες πολλά. Για να μην ανοίξει το βρωμό στο μάμου μεσημεριάτικα και δεν κάνει, πάμε στα άλλα θέματα γιατί δεν σε συμφέρει. Πάμε. Λοιπόν, όσο για την ομοφιλοφιλία. Εμένα δεν με συμφέρει. Ναι, ναι, μην μιλάτε. Κάνετε εσείς οι υπερπάντων κριτικοί να μην παίρνουν, να μην ισχύσει. Δεν έκανα καμία κριτική. Ναι, άστε τα τώρα. Κοιτάξτε τα χάλια σας όλοι. Καμία κριτική. Αφήστε τις κριτικές. Ούτε έχω κανένα πρόβλημα. Πάμε. Με αυτούς οι οποίοι έχουν διαφορετικές σεξουαλικές προτιμήσεις. Φυσικά, αφού βλέπεις τις γυναίκες εδώ δύο-δύο να χαϊδεύουν, δεν σας αρέσει. Ναι. Είπα όμως ότι δεν μπορεί ένα ομόφυλο ζευγάρι να υιοθετεί παιδί. Γιατί τι είσαι εσύ, είναι η άποψή μου. Ο Θεός είσαι εσύ. Η γνώμη μου. Ναι, και τι είναι καλύτερο, να στα ιδρύματα τα παιδάκια. Όχι, να τα παίρνουν ζευγάρια τα οποία δεν μπορούν να κάνουν παιδί. Δεν μπορούν να κάνουν παιδί. Και γιατί τα παίρνουν. Να τι κάνουν fast track. Fast track. Ναι. Τι fast track να τις κάνουν. Όχι να τις κάνουν μετά από 10 χρόνια και να περιμένουν. Βεβαίως. Ναι. Να τις κάνουν πιο γρήγορα. Να τα παίρνουν όλοι. Γιατί λοιπόν είναι μεγαλύτερη ζήτηση για να πάρουν παιδιά. Ναι. Εντάξει, από τα παιδιά που υπάρχουν και δεν τα δίνουν. Κατάλαβες. Ποιος δεν τα δίνει. Εμένα ρωτάς, το κράτος να ρωτήσεις και τον τρόπο που λειτουργεί η γραφειοκρατία. Λοιπόν, όχι σε μένα αυτό. Μάθε λοιπόν. Λοιπόν, ας υιοθετούν πρώτα οι άνθρωποι που θέλουν παιδάκια όπως μπορούν και όπως πρέπει. Ποιος τους εμποδίζει. Η νομοθεσία και η διαδικασία. Δεν όταν το τραβάνε 1,5-2 χρόνια, 3-5-10. Καλά τον κάνουν. Καλά τον κάνουν. Και, δηλαδή δεν, καλά μπορούν, τον κάνουν. Δεν μπορούν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ένας άντρας και μια γυναίκα. Καλά τον κάνουν. Καλά τους κάνουν. Πόσα παίρνει το μήνα. Τι δουλειά έχει, πώς θα το μεγαλώσει. Πώς δεν παρασυνονιθούμε. Ναι. Πάω εγώ που βγάζω 400 ευρώ πώς και πίνω 10 άμστελ την ημέρα. Πώς γίνεται μια υιοθεσία, γνωρίζεις. Πώς πρέπει. Τις διαδικασίες. Πώς γίνεται, ξέρεις. Ξέρω, πώς δεν ξέρεις. Άμα έχεις λεφτά, όλα γίνονται. Άμα έχεις λεφτά και υιοθεσία κάνεις και ό,τι θες και καγκουρό παίρνεις και παιδί παίρνεις και ό,τι θες παίρνεις. Άμα δεν έχεις λεφτά, δεν παίρνεις. Κατάλαβες, αυτή είναι η νομοθεσία. Δεν είναι έτσι. Μάθε λοιπόν πώς είναι, μάθε τους τρόπους. Ας παίρνουν πρώτα ζευγάρια τα οποία έχουν ανάγκη και μπορούν να προσφέρουν μια υγιή στέγη σε ένα παιδί και είναι τεράστια ζήτηση και από οικογένειες οι οποίες έχουν την οικονομική δυνατότητα και μετά συζητάμε όλα τα υπόλοιπα. Και να πάρει ένα παιδάκι να ζήσει με ένα ζευγάρι, ας πούμε, και ο μπαμπάς να είναι κουμαρτζής, να είναι αλκοολικός, η μάνα να είναι, ξέρω εγώ, εθισμένη, και... αλλά είναι ζευγάρι, ας πούμε, άντρας γυναίκα. Δηλαδή, με συγχωρείς. Τι δηλαδή. Κουμαρτζής ομοφυλόφιλος δεν υπάρχει. Όχι. Αλκοολικός ομοφυλόφιλος δεν έχει υπάρχει. Κανένα. Όλοι οι ομοφυλόφιλοι είναι ιδιαίτεροι άνθρωποι και είναι στο επάγγελμά τους πολύ καλοί. Όλοι οι αλκοολικοί είστε εσείς, οι φυσιολογικοί. Έχεις δει κανέναν ομοφυλόφιλο. Αν είσαι ομοφυλόφιλος και θες να τους υπερασπιστείς. Θεμητό. Αν είσαι και θες να τους υπερασπιστείς. Εγώ δεν πήγα στο Άγιον Όρος Κόκκινο. Εγώ πήγα. Στο Δελασάλπι. Τιμή μου και καμάρι. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν. Ναι. Αλλά λέω το εξής. Ναι. Το ότι κάποιος άνθρωπος έχει ιδιαίτερες προτιμήσεις στο σεξ ναι. δεν σημαίνει ότι δεν έχει και κουσούρια που έχουν και οι υπόλοιποι. Ναι, αλλά δεν πάει να το κάνουμε και ότι δεν μπορεί να πάρει παιδί. Δεν είπα. Και να πάρεις εσύ παιδί και εγώ που είμαστε με 500. Εγώ κουσούρια. Δεν λέω ότι αυτόν τον άνθρωπο πρέπει να το κάψει την πειρά. Ναι. Δεν είμαι απαρχιωμένος, ούτε λέω ότι πρέπει να παίρνει λιγότερα λεφτά από σένα να μην κάνει μια δουλειά γιατί δεν είναι ικανός. Ρεάστε το παραμύθι. Είναι μια από. Οι κομμουνισταράδες της εξέλιξης που θέλατε. Ποιοι οι κομμουνισταράδες. Λοιπόν, άκου τώρα, θέλατε εξέλιξη. Δεν θέλατε πατακό. Δεν θέλατε μακαρέζο. Εσύ δεν θέλατε πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Πρέπει να άκουσε πατρίδα. Εγώ αυτό που θέλω εγώ, αυτό είναι. Αυτό, η εξέλιξη. Πατακό. Όχι, η εξέλιξη. Δεν θέλατε. Αφού δεν θέλαμε πατακό. Εγώ δεν ήθελα. Δεν ήθελα πατακό. Τι Τσίπρας είμαστε εμείς. Τσίπρας. Αριστεροί είμαστε. Άκου, στην Ελλάδα. Τσίπρας. Είμαστε αριστεροί. Αυτό που λέει, άμα μείνει ένα δύο χρόνια, θα πεινάσει η Ελλάδα. Πριν από λίγο το είπε. Απ' τη μια. Δεν θέλουν την πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Δεν θέλουν αυτό και τα λοιπά. Φασίστες. Ο Ηρακλής. Ναι, μισό. Και κάνει ό,τι μπορεί Ηρακλή. Να μιλήσει για οτιδήποτε άλλο. Είμαι διακόπτης, ρε κόκκινε. Ναι, ναι. Λοιπόν, απ' τη μια θέλατε την εξέλιξη. Θέλατε τον κομμουνισμό, θέλατε τον σοσιαλισμό. Φάε τώρα τα ομόφυλα ζευγάρια με τις υιοθεσίες και γίνε πάλι χουντικός. Εντάξει. Η εξέλιξη, λοιπόν φέρνει και αυτά. Ή είσαι με την εξέλιξη κομμουνισταρά μου, φάσε αυτό κτλ. Ή είσαι με την οπισθοδρόμηση. Διάλειμμα. Α, διάλειμμα τώρα θες. Δεν σε βολεύει. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Mega Outlet. Μεγάλο ανοιξιάτικο και καλοκαιρινό μπαζάρ το Μάιο στο Mega Outlet. Mega Outlet. Οι χαμηλότερες τιμές στη Θεσσαλονίκη πάντα.
Κυριακή 6 Μαΐου, ανοιχτά. Κάτι απίθανα πολύχρωμο συμβαίνει δυτικά. Νέο κατάστημα Κοσμάοχλου στον Εύωσμο. Το μεγαλύτερο κατάστημα για διακόσμηση και ανακαίνιση. 1100 τετραγωνικά αφιερωμένα στο χρώμα. 1100 απίθανες εφαρμοσμένες ιδέες για να δεις και να επιλέξεις. Αναζήτησε τη νέα βεντάλια Global της Vitex με τις 1320 διεθνείς τάσεις της αποχρώσης και εμπνεύσου. Βάψε ό,τι θες μόνο με Vitex. Με ποιοτικά χρώματα μέγιστης αντοχής και στο νέο κατάστημα Κοσμάοχλου. Νέο κατάστημα Κοσμάοχλου. Ιθάκης 62 με Αντώνη Τρίτσι στον Εύωσμο και Φιλίππου 74 στο κέντρο. Εθνικής Αντίστασης 82 Φίνικας. Αλήθεια, πώς κλείνεται ο προστάτης, ο προστάτης, του προστάτη, τον προστάτη, οχ προστάτη. Γι' αυτό Προσταβιτάλ της Health Aid. Για ανακούφιση, ζωντάνια και δύναμη στον προστάτη. Προσταβιτάλ της Health Aid. Για την υγεία του προστάτη. 15 χρόνια Προσταβιτάλ στην Ελλάδα. Από τη Pharma Center. Με κέντρο το φαρμακείο. Το goldmall.gr σας πάει θέατρο. Αγοράστε τώρα εισιτήρια μόλις με 12 ευρώ για τη μοναδικά διασκεδαστική θεατρική παράσταση Ταραδίκια ανάποδα στο θέατρο Radio City με τον αγαπημένο Γιώργο Γαλίτη σε σκηνοθεσία Βλαδίμηρου Κυριακίδη. Μια παράσταση που θα ζείτε να τη θυμόσαστε. Αποκτήστε τώρα το κουπόνι της προσφοράς στο www.goldmall.gr για να απολαμβάνετε τις κορυφαίες παραστάσεις στην πόλη στη χαμηλότερη τιμή. Εσύ ακόμα υποχρεώνεσαι σε φίλους ή πληρώνεις μια περιουσία για τη μεταφορά σου στο αεροδρόμιο? Όχι πια. Γιατί τώρα υπάρχει το Apollo Airport Parking. Τώρα και με σούπερ προσφορά τριμέρου. Κάθε Παρασκευή έως και Κυριακή αφήνεις το αυτοκίνητό σου μόνο με 10 ευρώ. Με δωρεάν μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο με συνέπεια και ταχύτητα. Τηλέφωνο 2310-474041. Apollo για πάρκινγκ στο αεροδρόμιο αλλά και για ενοικίαση αυτοκινήτου. Απόλο και ξένιασε. Είσαι αγρότης? Για ό,τι ανταλλακτικό ζητάς, στον Πεχλιβανίδη πρέπει να πας. Λάζαρος Πεχλιβανίδης. Ανταλλακτικά τρακτέρ, γνήσια και aftermarket για Massey Ferguson, Landini, Perkins, Case, Holland. Άμεση και γρήγορη αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Λάζαρος Πεχλιβανίδης. 40 χρόνια δίπλα στον αγρότη. 10 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας. 2310-681-597. Μοναδικές προσφορές. Ακούστε. Μία πίτσα γίγας από τις 12 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Μόνο 6 ευρώ. Με δύο καταστήματα στη Βέρεια. Delivery Καρατάσου 22 και Πιερίου 198. Όπου μπορείτε να απολαύσετε καφέ, μαγειρεμένο φαγητό και λαχταριστές πίτσες σε σαλόνι 360 τετραγωνικών μέτρων. Πίτσα Τζορντάνι 23310-75000. Ήρθε η ώρα για Mid-Season Sale. Τρέξε στην Indesport και βρες μοναδικές εκπτώσεις έως 50%. Indesport. Έχουμε το ίδιο πάθος. Επειδή η ζωή δεν σηκώνει τσιγάρο, κάνε τώρα τη σωστή κίνηση. Μπες στο φαρμακείο και πάρε το σύστημα Venturi Stop Smoking System. Και σε 4 φίλτρα παρακάτω, η συνήθεια του τσιγάρου εξαφανίστηκε. Venturi Stop Smoking System. Σε μόλις 4 εβδομάδες έχεις γίνει πρώην καπνιστής. Τώρα και για στριφτά και για slim. Venturi στα φαρμακεία από τη Vitorgan. Χαράλαμπος Σαμπατζόγλου, 60 χρόνια στο πλευρό του φαρμακοποιού. Στη Θεσσαλονίκη, δύο πράγματα αγαπάμε. Τον καλό καφέ και τη γειτονιά μας. Τα καταστήματα 4ALL ενώνουν αυτές τις δύο μεγάλες αγάπες, αφού πια βρίσκονται σε κάθε γειτονιά. Με 30 καταστήματα 4ALL στη Θεσσαλονίκη, έχεις κάθε μέρα δίπλα σου τον καλύτερο καφέ και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ανά πάσα στιγμή. Τρία νέα καταστήματα 4ALL λειτουργούν ήδη. Θεμιστοκλής Οφούλη 12, Παπαναστασίου 197 και Προέκταση Μακρυγιάννη 20 στον Εύωσμο. Στο Δήμο Μπελοκήπων Μενεμένης γιορτάζουμε την Άνοιξη με πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα στην Ανθοέκθεση 2018. 27 Απριλίου με 6 Μαΐου στο στρατόπεδο Μέγας Αλέξανδρος. Καθημερινά 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι και 5 με 10 το βράδυ. Σάββατο και αργίες 9 το πρωί με 10 το βράδυ. Ανθοέκθεση 2018 του Δήμου Μπελοκήπων Μενεμένης. Δωρεάν είσοδος με ελεύθερο πάρκινγκ. Ένα άγγιγμα. Χίλιες αισθήσεις. Χίλιες ιδέες. Χίλιες επιλογές. Ένα όνομα. Η ιστορία συνεχίζεται. Πριν
Solver New Collection. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Τέλεια θερμοκρασία και εξασφαλισμένη οικονομία. Άλλος ένας γρίφος που έλυσε η Tetralux. Πιστοποιημένο σύστημα θερμοπρόσωψης για το πρόγραμμα εξοικονομώ κατοίκων και ενεργειακά χρώματα. Με ένα απλό βάψιμο εξαφανίστε τη μούχλα και εξοικονομήστε ενέργεια. Χρώματα Tetralux. Για ένα ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Τα προϊόντα Tetralux θα τα βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα και στα Tetralux Stores. Tetralux. Εμείς με χρώμα λύνουμε τους γρίφους. Prince Oliver Mid-Season Sale. 2 έως 15 Μαΐου στα καταστήματα και στο www.prinsolver.com. Μετρόπολης 95,5. Σε βάζει στο παιχνίδι. Λοιπόν, εδώ είμαι στην ώρα των ακρατών, παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας με ένα τηλεφώνημα στο 18133 και έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορία του αυτοκινήτου, θα σας δώσω την καλύτερη λύση και φυσικά την οριστική διαγραφή σε ένα μόνο λεπτό. Στους αδερφούς Κωνσταντινίδη υπάρχει ένα τεράστιο παζάρ εναλλακτικών όπου μπορείτε να βρείτε το δαλεκτικό το οποίο χρειάζεται για το δικό σας αυτοκίνητο. Και μην ξεχνάτε όλες οι μηχανές αυτοκινήτων στο www.listopart.gr με 150 ευρώ. Πριν πάμε στον κόσμο, στο 2310 και τα 390, τα οποία είναι κατηλημένα όλα, όλες οι γραμμές, να πω ότι μαζί μας είναι η Hyundai Εσκιά της Παλωδήμος, στο 7ο χιλιόμετρο της Θεσσαλονίκης Αθηνών, η εταιρεία η οποία κάνει προσφορές κάθε μήνα για εσάς, μεγάλες προσφορές, ασυναγώνιστες προσφορές, όπως αυτή για το Hyundai i20 με 11.090 ευρώ, με 3 χρόνια σέρβις εντελώς δωρεάν. Και όταν λέμε εντελώς, το εννοούμε και τα εργατικά και τα ανταλλακτικά. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-596-596 ή στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, λίγο με το Αλφακτέο, σε μια τεράστια έκθεση αυτοκινήτων που υπάρχει στην εταιρεία Εσκιάδης Μπαλωδήμος. Πάμε στον κόσμο. Ό,τι θες. Πάμε, παρακαλώ. Ναι. Καλησπέρα Γρηγόρη, καλησπέρα Κωστή. Καλησπέρα και σε εσένα. Καραγιάννης, ο παδός του Άρη. Ναι. Καραγιάννης. Ναι, ο Μάνος. Μάνος. Έλα, Μάνο. Θέλω να στείλω ένα μήνυμα στον Καρυπίδη, ναι, που πιστεύω και ξέρω ότι ακούει. Λοιπόν, κύριε Καρυπίδη, ο Αριανός 4-8 χρόνια έγινε το περίγελο του κάθε επικραμμένου. Σωστά, Γρηγόρη? Όχι ακριβώς έτσι, αλλά... Ο Αριανός 4 χρόνια είναι στα όρια ποδοσφαιρικής και οπαδικής κατάθλιψης. Σωστά. Γι' αυτό το λόγο θα πρότεινα να αφήσει τα ταξιδάκια αναψυχής στην Πορτογαλία για προπονητές και παίκτες και να επικεντρωθεί στην έβρεση επενδυτή. Ή ακόμα καλύτερα αγοραστή. Με Κλανιές Γρηγόρη μου δεν πρόκειται να βάψουμε αυγά. Με ένα Παναθηναϊκό αόρατο. Με έναν Ολυμπιακό στο πουθενά. Και με έναν Ηρακλή στα χαμένα. Αυτομάτως έχω το δικαίωμα να έχω αποκλειστικό στόχο στην τετράδα. Αλλά και το κύπελο. Μην γελάς, Ραπτόπουλε, σε βλέπω. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορούμε να ακούσε με Γρηγόρη. Αυτά είναι τα θέλω σου και οι απαιτήσεις σου. Οι απαιτήσεις όλου του κόσμου του Άρη. Όχι δικές μου. Ναι, απευθύνομαι όταν απευθύνομαι σε σένα. Καλά, μωρέ, σώσου εσύ τώρα. Κωστή μου, σε καμιά περίπτωση δεν μπορώ να συγκριθώ ούτε με τον Ατρόμητο, ούτε με τον Πανιόνιο. Καλά, δεν είσαι πίσω ακόμα. Ούτε και την Ξανθούλα, γιατρέ, αν ακούς. Ξανθούλα. Ξανθούλα, τι είναι. Πιο αξιόπιστη από σένα είναι. Και κάτι τελευταίο, Γρηγόρη, να κλείσω. Είναι παγκόσμια πρωτοτυπία ραδιοφωνικοί παράγοντες να προσκαλούν τον κόσμο σε φιέστα ενώ χάθηκε το πρωτάθλημα. Γρηγόρη. Mm. Να δεις που θα κάνουν και το γύρο του Θριάμβου αυτοί. Γελάνε και τα ψημένα της Αγιαβαρβάρας. Αυτό έχει δίκιο τώρα. Σε αυτό έχει δίκιο. Μεταβίδη πρόεδρο, εγώ θα είχα πάρει μέχρι σήμερα δύο πρωταθλήματα, όχι ένα. Εσύ, δηλαδή λες ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι αντάξιος του μεγέθους του μεγαλομετόχου. Έπρεπε ήδη να έχει πάρει. Όχι, ρε. Θα είχα πάρει δύο, όχι, όχι ένα. Ρε, εσύ... Αλλά τι να κάνουμε, Ραπτόπουλε, θυμάσαι που είχε σε εμάς. Και πετούσε λεφτά από τον ουρανό. Ναι, αλλά ο Super 3 δεν ήθελε και ο Σκόρδας τότε. Όχι ο Super 3, όχι ο Super 3. Κουκουβάγια δεν ήθελε. Κουκουβάγια, ο Super 3 την είχε βάλει την κουκουβάγια. Έλα, δεν σας φταίει κανένας, καληνύχτα. Super 3 είχε βάλει την κουκουβάγια, ο Super 3 την έβγαλε την κουκουβάγια. Έβαλε την άλλη το Playmobil, έβγαλε το Playmobil. Άστα. Παρακαλώ. Έσας κάνω. Έλα, Αλέξανδρε.
Λοιπόν, θα αφήσω να μιλήσω δύο λεπτά. Τον έκανε τη μήνυση. Όχι ακόμα, δεν έχω λεφτά. Πληρώνω 15 Μαΐου πριν τη σύνταξη. Άκου να θα μιλήσω σοβαρά. Καθίστε λίγο κάτω σοβαρά να πάρω τα πράγματα. Να μιλήσω για πολιτική. Να πω ότι ο Καραμαλής ο γέρος είπε το πιο σοφό πράγμα στον κόσμο. Ότι η Ελλάδα είναι να παίρνει το φρονοκομείο. Συμφωνείς κύριε Ρόλη. Συμφωνείτε κύριε Λαπτόπουλε. Συμφωνώ. Το είπε ή δεν το είπε. Ναι. Αν πάρουμε παράδειγμα από σένα, είναι φρονοκομείο η Ελλάδα. Α, μπράβο. Επειδή εγώ είμαι πιο τρελός από σένα, Λαπτόπουλε, θέλω να σου πω μερικά πράγματα. Εσύ έχεις και πτυχίο, ρε φίλε. Εγώ ακόμα είμαι στο γυμνάσιο. Εσύ ξέρεις που είσαι. Ξέρεις καλά που είσαι. Είστε πανομίτη, δηλώσε τι ομάδα είστε τώρα για να μπορέσουμε να μιλήσουμε. Αλλιώς, να σου πω κάτι. Τα δωδεκάνησα πόσα είναι, ξέρεις κύριε Αυτόπουλε. 11. Είναι γεωγραφία. 11 είναι τα δωδεκάνησα. 11 είναι, ναι. 19 είναι. Επειδή είσαι γεωγράφητος. Κατάλαβες, 19 είναι. 12 είναι τα κανονικά και 17 είναι ελεγχονισίδες. Ορθά μιλάς παρότι καθήμενος. Συνέχισε. Λοιπόν, έχω ένα θείο αδερφός του παππού μου, της γιαγιάς μου, ήταν ο Μυρασγύρης. Εσύ πρέπει να το ξέρεις κόκκινε. Και ξαδέρφια μου είναι ο Ταρατσόγλου, ο Θόδωρος που ήταν τα παππούτσια της Ερμού. Και είμαι από Ηρακλάκη, Παοξίδικη οικογένεια. Το χάπι και τέταρτο είναι, κλείσε. Το χάπι, κλείσε. Αυτό θα τελειώσει. Ναι, το χάπι. Τέλειωσε, παρακαλώ. Αυτό που λέει. Πιάσε αυτά τα γλυψίματα σε μένα. Έχω πάει και στην αστυνομία και έχω πάρει και ένα μπουφάν αστυνομικό. Να σου φέρω και ένα δερμάτινο εκεί σε Κωνσταντινοπολίτικα. Να ηρεμήσουμε τον μπουφάν. Το κλέψατε με τον αστυνομικό μαζί από κάνα τι, από κάνα Πακιστανό. Αν πει κλέφτη, θα γίνει χαμό. Κλείστον αρε και εσύ ρε κόκκινε. Κλείστον αρε κόκκινε. Κλείστον αρε κόκκινε. Έχει αράξει εκεί με τον ζάχαρο εκεί πέρα και ακούς. Εύκολο μεροκάμα το βγάζει. Γεια σου ρε φίλε. Καλησπέρα. Εγώ μιλάω. Ναι ρε φίλε. Μεγάλη μου χαρά που μιλάω μετά από τον Αλέκο. Μπράβο. Λοιπόν, είναι μεγάλη τιμή. Έτσι, είναι μεγάλη τιμή όπως και να το κάνουμε. Λοιπόν, καλησπέρα παιδιά. Ήθελα να μπω λίγο στην κουβέντα για αυτό που είπατε για στην προηγούμενη ώρα για τον Ζινεντίν Ζιντάν, αυτό που λέγατε με τον κόκκινο. Παιδιά, ο Ζινεντίν Ζιντάν στον πάγκο είναι ένα ολόγραμμα. Δεν έχουμε δει τίποτα 3 χρόνια από τον Ζινεντίν Ζιντάν. Και πες μας εσύ, κόκκινε, τι είδες από τον προπονητή Ζιντάν σε μια Ρεάλ. 2 Champions League πρωταθλήματα, κύπελλα. Καλά. Τι είδες στο γήπεδο. Στο πρωτάθλημα τι έκανε. Να σου πω εγώ το άλλο. Θα πω περίπου αυτό που σου έλεγε ο Κωστής στο προηγούμενο μισάωρο για την Everton. Ότι αν πάρει του χρόνου, ας πούμε, π.χ. ο Ζιντάν την Everton. Θα σου πω εγώ μια πιο ποδοσφαιρική ομάδα και μια καλύτερη ομάδα με τεράστιο budget. Αν πάρει την Arsenal του χρόνου στην Premier League, θα παλεύει η Arsenal για τη σωτηρία. Πού να καταλάβει ρε φίλε ο κόκκινος τώρα. Πού να καταλάβει ο κόκκινος στην Premier League. Με 50. Πόσους αγώνες έχουν εκεί πέρα. Έχουν 50 αγώνες. Πάνω από 50 αγώνες. Θα παλεύει. Θα πάρει 30 αγώνες του χρόνου στην Premier League με την Arsenal τη φετινή. Εσύ φίλε, πες ότι είναι παντού. Καταρχήν, η Premier League έχει 38 αγωνιστικές, όχι 50. Ναι. Τα υπόλοιπα κύπελα, δεν κάπτει τα συναφή. Δεύτερον, γύρω Τριάμβου πριν από καμιά δεκαριά χρόνια είχε κάνει και Παναθηναϊκός τότε με τον κόλ του Κατσουράνη το λεγόμενο που ακυρώθηκε εσφαλμένα. Δεν ξέρω αν το θυμάστε, είχε γίνει στο ΆΚΑ μετά από μερικές αγωνιστικές και φάγανε γιαούρτια. Το θυμάστε? Οπότε. Άρα δηλαδή το να κάνεις γύρω Τριάμβου χωρίς να δώσεις κάποιο τρόπαιο και με την προοπτική άχου και να χαρούμε 2-3 ώρες και μετά πάμε σπίτι μας χωρίς τίτλο ουσιαστικά, δεν νομίζω να πιάσει. Αυτόν κόσμο φαίνεται. Πέραν τούτου για τον Ζιντάν, Κώστα θυμάσαι το Ράικαρντ προπονητή στην Μπαρσελόνα? Τον θυμάμαι φίλε. Ήταν ακριβώς το ίδιο στιγμό. Δεν περνάνε αυτά ρε φίλε στο ποδόσφαιρο. Δεν περνάνε. Ένα ολόγραμμα που έβγαλε κάποιους νέους παίχτες, γιατί μπορούμε να πούμε ότι στην ουσία αυτός εμφάνισε τον Ασένσιο, έτσι, που είναι παιχταράς. Βέβαια. Από εκεί και πέρα, στην Bayern το πρώτο γκολ είδατε τον τερματοφύλακα, στο πρώτο γκολ που έφαγε η Bayern. Ναι. Ποιος αυθύνεται. Είδες που έχει βγει όταν κάνει τη σέντρα ο Μαρσέλο. Μισό λεπτό. Το λάθος. Ότι είναι 3 βήματα μακριά από εκεί. Το λάθος δεν είναι του αριστερού. Γι' αυτό το τέρμα είναι τελείως άδειο. Νομίζω το λάθος είναι του αριστερού μπακ. Πρώτα. Ναι, σίγουρα. Αλλά ο τερματοφύλακας έχει βγει πολύ έξω. Είναι εκτός εστίας. Και δεν προλαβαίνει να γυρίσει και όταν ο τερματοφύλακας. Ακούω. Στο δεύτερο δοκάρι γίνεται η σέντρα από τη γραμμή του out του πλαγίου. Στο δεύτερο δοκάρι με αυτή την καμπύλη. Ένας μεγάλος τερματοφύλακας οφείλει που παίζει Champions League να κάνει έξοδο. Και γιατί πρέπει να κάνει έξοδο? Γιατί ο μπάκο αριστερός υψομετρικά με το center for μπορεί να είναι 15 πόντι boy. Εντάξει. Από εκεί και πέρα,
πώς να κάνει έξοδο. Στο δεύτερο δοκάρι οφείλει να κάνει έξοδο. Την ώρα που κάνει τη σέντρα που είναι ο τερματοφύλακας. Και είναι στα όρια της μικρής περιοχής. Ακριβώς, είναι στο πλαϊνό όριο. Στα όρια της μικρής περιοχής. Δεν προλαβαίνει να γυρίσει. Η σέντρα γίνεται από τη γραμμή του πλαγίου out. Έχει χρόνο να το κάνει. Από εκεί και πέρα, πάμε τώρα και σε κάτι άλλο. Για μένα αποκλείστηκε η καλύτερη ομάδα, παρόλες τις ελλείψεις που είχε, έπαιξε καλύτερα σε 180 λεπτά. Γιατί κακά τα ψέματα είδε και ο Βιντάλ εκτός των άλλων από την Bayern, που είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Ο Μίλλερ σας φαίνεται παίχτης επίπεδου Bayern? Ο Μίλλερ καταρχήν ο Φουγκαράς, για μένα πρέπει να παίζει ή ο Μίλλερ, η άποψή μου είναι. Τώρα μπορεί άλλος να έχει άλλη άποψη. Ποιος είναι center for μπροστά? Ο Λεβαντόφσκι. Ωραία. Αναπληρωματικός ο Μίλλερ. Ή θα παίξω με δύο χαφ, το Ριμπερί εξτρέμ και τον... ποιον θέλεις άλλον εξτρέμ? Το Ρομπέν. Θα παίξω Ρομπέν Ριμπερί, λέμε. Ρομπέν Ριμπερί. Ήταν τραυματίας. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Μιλάμε πραγματικά δεν μιλάμε για χθες, ρε κόκκινε. Γενικά μιλάμε. Θα παίξεις 4-4-2 με τον ξέρω εγώ Τιάγκο και ποιον θες άλλο χαφ. Δύο. Τετράδα άμυνα. Ναι. Δεν μπορεί να παίξει ούτε 4-4-1 που τον βάζει στο προηγούμενο μάτς, ούτε εξτρέμ. Το Μίλλερ επάνω στο, στην αδυναμία της Ρεάλ που είναι ο Μαρτζέλο. Δηλαδή ο Μαρτζέλο, το μόνο που κινδύνευε από εκεί, γιατί γίνανε το όλες οι φάσεις. Έχει δει το Μίλλερ να έχει την τρίπλα και την επιτάσχηση? Δεν έχει. Ο Μίλλερ θα ήταν επικίνδυνος όταν θα έκανε τη σέντρα ο Ριμπέρι και να ερχόταν σαν σέντερ φορ. Και να τον έπαιρνε παραμάζωμα τον Μαρσέλο. Δεν γίνανε τέτοιες φάσεις όμως. Μου στέλνει μήνυμα ένας καλός φίλος πρώτον και μετά συνάδελφος. Συνάδελφος. Ο Κώστας Πετρωτός. Και λέει: ναι. Ο Ζιντάν είναι ο μόνος προπονητής τα τελευταία χρόνια που παίρνει τρόπαια βγάζοντας κάθε χρόνο νέα παιδιά στο κρουμπέτι. Σωστό. Πλάκα του κάνει με Κασεμίρο, Ασένσιο, Λούκας Βάσκεθ κλπ. Ποιο Ράικαρτ. Ο Ζιζού πάει να γράψει ιστορία. Να τελειώσω λίγο τι μου γράφει ο συνάδελφο. Ναι, βεβαίω. Πάει να γράψει ιστορία με τρία σερί Champions League και επειδή ήξερε ότι δεν έχει ρόστερ με βάθος να πάει και για πρωτάθλημα, επέλεξε το μεγάλο στόχο. Πού το κακό? Πάρα πολύ σωστό. Το πρόβλημα, εγώ εστιάζω στο άλλο. Όχι, εγώ στέκομαι στο μηδενισμό του Κωστή που λέει δεν υπάρχει προπονητής Ζιντάν. Ναι. Ή λέει ο άλλος είναι ολόκληρο. Για τον Κώστα ξέρει τι σημαίνει προπονητής. Ενεργό και αλλάζω τη ροή του αγώνα. Αυτό δεν το έχει. Μπορεί να διαχειρίζει ιδανικά το ρόστερ, να βγάζει νέους παίχτες, να προετοιμάζει καλά την ομάδα. Coach δεν είναι. Αυτό εννοεί ο Κώστας. Σωστά, Κώστα? Coach δεν είναι. Οπωσδήποτε. Δεν είναι. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, το μόνο που μπορεί να κάνει είναι αυτό που λέει ο Κόκκινος, τους μεγάλους παιχταράδες, επειδή ήταν και ο ίδιος μεγάλος παιχταράς, αυτό τον σώνει τον Ζιντάν. Επειδή ήταν και ο ίδιος μεγάλος παιχταρός. Βεβαίως. Και είναι προσωπικότητα σαν άνθρωπος, δεν επεξεγέλασε. Δεν είναι κανένας, ας πούμε, ήταν... και παιδαράς είναι και τον βλέπεις πως γυμνασμένος είναι, αντρούκλαρος είναι. Ρεάλ. Αυτό το επικοινωνιακό μπορεί τα αποδυτήρια που λέει ο Γρηγόρης σε αυτό το κομμάτι να κρατήσει όλα αυτά τα θηρία ημέρα. Κοντά. Σε αυτό το κομμάτι λοιπόν που οι άλλοι, ένας καλός προπονητάς... Άλλο μέγεθος και ως παίκτης Ισραήλ, όχι απλά παιχταράς. Και δεύτερον... Δείτε σε βίντεο την προπόνηση που έκανε με τα πόδια ο Βαντερζάρ όταν έπαιζε. Να είσαι καλά. Ναι, γιατί ο Βαντερζάρ, ο σωσίας του Γρόλιου, του Άγγελου, με τέτοιο μπόι, με τα πόδια, είχε θέμα. Αλλά δεν, εγώ δεν ξέρω προπονητές τερματοφυλάκων να δουλεύουν, εκτός αν βάλουν, η μία κίνηση είναι, να παίξει εσωτερικό διπλό η ομάδα και να βάλεις και τον τερματοφύλακα μέσα για να έχει επαφή την μπάλα με τα πόδια να κοντρολάρει. Μόνο αυτό. Πριν πάμε στον επόμενο, να απαντήσω στο φίλο μου τον Νίκο. Λέει Γρηγοράκη, χώρα με λέει. Όχι, με είπε πάλι Γρηγοράκη. Ναι, ναι. Δεν σε αποκάλυψα έτσι υποτιμητικά, αλλά επειδή είσαι μικρότερος από μένα ηλικιακά και σε μυαλό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που σε έναν που θεωρείς ότι είναι χαζός, του ζητάς τη γνώμη του. Είναι μεγάλη επιτυχία αυτό το πράγμα. Παρακαλώ. Τι είναι Γρηγοράκη, δεν σου είπε. Ξαναλέει Γρηγοράκη. Εκεί στο μοναστήρι πώς έλεγαν. Όσοι ο Γρηγόριο, πώς φωνάζαν. Τότε ήμουν 16 χρονών. Τι σε έλεγαν. Αυτός εδώ είναι ο άνθρωπος, σε λέει Γρηγοράκη. Όχι, ρε, καμία σχέση. Ο Κώστας, ο Ουφ, ποιος είναι αυτός. Άλλο άσχετο, ανανέωσε τον να κάνει. Ανανέωσε κάνει. Δηλαδή αν έδειχνε κανένα πισινό θα έλεγε αυτό άνοιξα. Αυτό θα έλεγα. Αυτό έβγαλε το. Άμα άνοιξε πάλι άλλο θα βγάλει. Πώς γίνεται δύο μήνες να βγάλει. Τώρα πάλι άλλο έβγαλε. Άλλο. Πριν έβγαζε, κόλλησε εκείνη που έβλεπε. Α, έχουν σαλέψει όλοι με το ίντερνετ. Έχουν σαλέψει κολλάκια. Έχουμε το Metro Sport στο Facebook το οποίο στέλνει μηνύματα και έχουμε υποχρέωση. Είναι και αυτό έτσι ποιον τόνων. Ίσως αυτοί οι δύο κάποτε δικήσουν τις ομάδες τους. Γιατί πρέπει να θαυμάζουμε τους υπείους τόνους.
Γιατί. Δηλαδή κάποιος ο οποίος δεν είναι υπείων τόνων ή είναι, ας πούμε, ξέρω εγώ, του καφενείου το παιδί. Αυτό πιο πολύ το φοβάμαι, Ραπτόπουλε, ότι θα διοικήσει πιο σωστά, ας πούμε, και θα πάει ένα βήμα μπροστά τον πάγο, ας πούμε. Ο υπείων τόνων. Ναι. Αυτός μπορεί να είναι χειρότερος και να μην φαίνεται, ας πούμε. Χειρότερος ενώ πιο έξυπνος. Κοίταξε, μπορούμε να το. Ναι, κατάλαβα τι θέλετε να πείτε. Ναι, υπάρχει ο άνθρωπος ο εσωστρεφής και ο εξωστρεφής. Ναι. Υπάρχει ο άνθρωπος ο εκρηκτικός και ο πιο ήρεμος. Υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος φαίνεται ότι δεν στεναχωριέται και τα παίρνει μέσα του και λες είναι ανέστητος αυτός. Και υπάρχει αυτός ο οποίος στεναχωριέται και τα βγάζει προς τα έξω. Ναι, όλοι οι άνθρωποι είμαστε διαφορετικοί. Χαρακτήρες και χαρακτήρες. Είναι διαφορετικοί, εντάξει. Εμένα με κάνει θετική εντύπωση που δεν έχει ακουστεί φωνή του, παιδί μου, που όλοι έχουν μιλήσει από βουλευτές, από δεν ξέρω εγώ τι. Αυτός ο άνθρωπος δεν έχει πει κουβέντα. Είναι πολύ σοβαρός, μπράβο το, εγώ μόνο αυτό έχω να πω. Το ότι κάποιος ότι... δεν μιλάει σημαίνει ότι είναι σοβαρός. Κοιτάξτε, αυτοί θα πάρουν σειρά μετά. Ερώτηση, ερώτηση. Έτσι λέω. Μήπως ξέρει να κρύβει καλά τις αδυναμίες του. Και αυτό, εγώ τα υπολογίζω όλα. Δηλαδή, μήπως είναι χάρισμά του, δηλαδή ξέρει ποιες είναι οι δυνατότητες του. Εγώ το θαυμάζω αυτό. Άλλο, ναι, δεν είπα εγώ ότι. Και εγώ συμφωνώ μαζί σου. Γιατί αν δεν ξέρεις να μιλήσεις, ναι, σου έχουν πει καλό είναι να μην μιλάς. Θα εκτεθείς. Και αυτός το κρατάει και το κάνει. Μαγιά του είναι. Και τα λόγια του και οι πράξεις του δείχνουν ότι είναι σοβαρός άνθρωπος. Και γι' αυτό το στοιχείο μαζί με τον Μελισανίδη το γιο, γιατί αυτοί οι δύο ίσως κάποτε διοικήσουν αυτές οι δύο ομάδες. Και ίσως πάνε ένα βήμα παραπάνω. Mm. Αυτό είναι η γνώμη μου. Για τον Μελισανίδη θα πω, Μελισανίδη, μην ξοδέψεις φράγκο. Όσα έχει το ταμείο, καλά το πάει, καλά το πας μάλλον. Πάμε επόμενη γραμμή. Πολύ καλά. Έλα φίλε. Ναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Δεν βαρέθηκες από τον Οκτώβριο να σε ξεφυλίζει η ΑΕΚΑΡΑ, ρε. Δεν εμένα, λέει. Δεν λίγο έτσι από τον Οκτώβριο. Το Ραπτόπουλο απευθύνομαι. Η ΑΕΚ θα σκάσει. Η ΑΕΚ δεν μπορεί. Ο Πάος θα παλέψει με τον Ολυμπιακό. Η ΑΕΚ δεν θα κάνει γήπεδο. Και ξεφύλισε. Και πάλι θέλει να βάλει λεφτά κόντρα στην ΑΕΚ. Δηλαδή, ενώ φέγω για πολύ έξυπνο άνθρωπο, γιατί θέλει να μου δώσει την εντύπωση. Καλά με κάνει. Και ποιο σου είπε ότι τον έχει για έξυπνο. Είναι και έξυπνο. Καλά με κάνει. Καλά με κάνει. Καλά με κάνει που πόνταρα σε αυτού του χωριάτε του βλαχοπαοξίδε και πίστηκα κι εγώ ότι μπορώ να πάρω πρωτάθλημα. Καλά με κάνει. Γι' αυτό θέλει να τιμωρήσει τον εαυτό του και ξαναχάσει. Καλά με κάνει. Δεν με φοβίζει που βάζει τον ΠΑΟΚ. Θέλει να μαγαρίσει και τη Λίβερπουλ. Καλά με κάνει που πόνταρα σε αυτού του χωριάτε. Τελείωσε να σου πω λίγο. Καλά με κάνει. Βρε, καλά με κάνεις. Δεν δαγκώνει. Σου έλεγα το σκυλί που δεν καυγίζει να το φοβάσαι. Τα έλεγα. Εκεί το δικό μου δεν καυγίζει, 2,5 σκυλάρι. Δεν είναι ένα κόλυβα. Εγώ τα έλεγα. Και κάτι άλλο. Σε 10 μέρες το αυτοκίνητο πάω. Το κινητό πάω. Και όπως φαίνεται πέσεκο. Έχει γενικό σέρβις στην Αθήνα στην αντιπροσωπεία στο Άκα. Λάδια, βαλβολίνες, δημούσιο του οφάλου, μπουζιά. Και διαφωνήσατε με τη Λίβερπουλ και τη Ρεάλ. Από πότε γίναμε εμείς να μιλάμε για ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Στείλτονα. Τώρα στείλτονα. Ο Σβέν Ουνλάιχ. Πώς. Ο Σβέν Ουνλάιχ. Ναι. Απολογήθηκε και ζήτησε συγγνώμη από τον κόσμο της Μπάγκερν για το λάθος στο γκολ. Λέει, οι λέξεις δεν μπορούν να περιγράψουν το πόσο απογοητευμένος νιώθω που αποκλειστήκαμε. Θέλαμε επεγνωσμένα να φτάσουμε τελικό, δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό. Ζητώ συγγνώμη από την ομάδα και τους οπαδούς. Εντάξει, δεν είπε ότι φταίει ο συμπαίκτης το οποίο του γύρισε. Μεγάλη προσωπικότητα ο τερματοφύλακας, μπράβο του. Άσχετα αν ευθύνεται στο βαθμό σύμφωνα και με αυτό που είπες, μαγιά είναι αυτό. Βγάλε 10 προπονητές Έλληνες. Εγώ δεν σου λέω να βγάλεις ξένους. Βγάλε. Ναι. Βγάλε τον Καλατζίδη, βγάλε τον. Κάτσε να σου πω κάτι. Βγάλε κάτι, τον. Κάτι που δεν βγάλε, βγάλε. Και πες τακτικά ποιο στέει. Νίκο, επειδή... Ο τερματοφύλακας στέει για ο Μπακ. Γιατί είσαι μεθυσμένος. Ποιο Νίκο. Ο Νίκος πριν από την Καστόρια. Επειδή, ναι, επειδή είσαι μεθυσμένος. Ναι. Από την κατάκτηση του τίτλου, άκου τα εξής για το διπλανό μου. Είπε, προπονητή Ζιντάν δεν υπάρχει. Το είπε τον Οκτώβριο και έφτασε τελικό Σάμπιος Λιν. Δεν με νοιάζει, πρωτάθλημα πήρε. Λέω εγώ. Πού είναι ο η Ρεάλ. Θα πού είναι η Ρεάλ. Ένα λεπτό. Πού είναι η Ρεάλ στο πρωτάθλημα. Τρίτη. Τι είναι. Τρίτη. Τρίτη είναι. Πόση βαθμή διαφορά με την Μπαρσελόνα. Αυτό είναι κάτι άλλο. Όχι, όχι, πόση βαθμή διαφορά. 12. 12 βαθμούς. Μισό λεπτό. Τι πιο δύσκολο. Να τελειώσω. Τι είπε. Ναι. Μυροφορίδης Καρυπίδης αποκλείεται να βγάλουν Οκτώβριο. Ναι. Ανέβηκε ο Άρης. Είπε ο Ηρακλής δεν θα κάνει Χριστούγεννα και θα ψάχνει άλλο αφημί. Ο Ηρακλής
Παίζει Μπαράζ Ανόδου. Είπε, ο ΠΑΟΚ θα πάρει πρωτάθλημα ό,τι και να γίνει. Δεν το πήρε. Το Σάββατο έχει γύρω θριάμβου. Και το χάσε. Πάμε να βάζει κανένα γύρω τώρα και πάμε σε διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τα έφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Κάτι απίθανα πολύχρωμο συμβαίνει δυτικά. Νέο κατάστημα Κοσμάοχλου στον Εύωσμο. Το μεγαλύτερο κατάστημα για διακόσμηση και ανακαίνιση. 1100 τετραγωνικά αφιερωμένο στο χρώμα. 1100 απίθανες εφαρμοσμένες ιδέες για να δεις και να επιλέξεις. Αναζήτησε τη νέα βεντάλια Global της Vitex με τις 1320 διεθνείς τάσεις της αποχρώσης και εμπνεύσου. Βάψε ό,τι θες μόνο με Vitex. Με ποιοτικά χρώματα μέγιστης αντοχής και στο νέο κατάστημα Κοσμάοχλου. Νέο κατάστημα Κοσμάοχλου. 62 με Αντώνη Τρίτσι στον Εύωσμο και Φιλίππου 74 στο κέντρο. Εθνικής Αντίστασης 82 Φίνικας. Τα Voi Ενόησης εκπτώσεις παίρνουν 10. Δεκαήμερο εκπτώσεων στα 60 καταστήματα υποδημάτων Voi Ενόη. Αποκτήστε τώρα με 30% έκπτωση όλα τα δημοφιλή brands US Polo, Barbie, Adidas, S. Oliver, Nike, Ricket και με έως 40% έκπτωση τη νέα συλλογή Voi Ενόη μέσα από 2.000 σχέδια υποδημάτων. Καλαμαριά, Εθνικής Αντιστάσεως 88. Σταυρούπολη, Ιατρού Γογούση 37. Χαριλάου, Παπαναστασίου 42. Voi Ενόη. Η Θεσσαλονίκη έχει το προβάδισμα στη μόδα της υπόδησης. Μπέτσο, έλα και εσύ. Στη λίγα του πρωταθλητή θα πάρουμε ορκονίκης. Μπέτσο, εδώ ανήκεις. Betshop.gr. Betshop. Boys. Παίξε υπεύθυνα. Αρμόδιος ρυθμιστής MGA. Συμμετοχή μόνο άνω των 21 ετών. Υπάρχει κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης 210-9237-777. Σμαράγδα, θέλεις παγωτό? Δημήτρη, αφού ξέρεις, παγωτό τρώω μόνο από τον Νικολαίδη, γιατί θέλω το παγωτό μου ολόφρεσκο, με αγνά υλικά και γάλα ημέρα. Ζαχαροπλαστεία Αρδοποιία Νικολαίδης. Απίθανες γεύσεις, μεγάλη ποικιλία. Ζαχαροπλαστεία Αρδοποιία Νικολαίδης. Εύωσμος Καραολί και Δημητρίου 237 και 163. Και Λαγκαδάς απέναντι από τον ΟΑΕΔ. Γιατί η ζωή είναι γλυκιά. Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές. Και εσύ τι είπες? Η Happy Days ή τίποτα? Κατασκήνωση Happy Days σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310-239-891 και στο happydays.gr. Και αυτά το καλοκαίρι Happy Days. Ποια μυστικά κρύβει ο βυθός της θάλασσας? Καταδυθείτε και ανακαλύψτε τα στο Mediterranean Cosmos από 5 έως 26 Μαΐου. Γίνετε κι εσείς εξερευνητές των ωκεανών σε μια μοναδική υποβρύχια έκθεση που μας παρουσιάζει το αγαπημένο μας εμπορικό κέντρο για να μας προετοιμάσει για το καλοκαίρι. Ένα ιστιοφόρο, ένα υποβρύχιο, ναυτικά και θαλάσσια εκθέματα και πολλές διαδραστικές εκδηλώσεις σας περιμένουν να τα ανακαλύψετε. Mediterranean Cosmos, το κέντρο του κόσμου. Μαμά, η ύλη για τις εξετάσεις είναι τεράστια. Διαβάζω, διαβάζω και μετά τα ξεχνάω. Χρειάζομαι κάτι να με βοηθήσει, να ενισχύσει τη μνήμη μου. Μουρουνέλιο Μόλερς χρειάζεσαι, αγάπη μου. Ο εγκέφαλος και η μνήμη θέλουν ωμέγα 3 λιπαρά και βιταμίνη D. Και το Μόλερς είναι πλούσιο και στα δύο.
θα σε βοηθήσει πολύ στο διάβασμα. Θα δεις. Μαμά, φέρε και για μένα. Έχω κι εγώ πολύ διάβασμα. Ωραία. Πετάγομαι στο φαρμακείο μας να σας φέρω. Το Μουρουνέλιο Μόλερς βοηθάει στην καλή λειτουργία του εγκεφάλου και ενισχύει τη γνωστική ικανότητα, ενώ ενισχύει και τις άμυνες του οργανισμού. Γι' αυτό εμπιστεύομαι το Μουρουνέλιο Μόλερς για τα παιδιά μου. Είναι ό,τι καλύτερο για μαθητές και φοιτητές που διαβάζουν και κουράζονται. Μόλερς, ο θησαυρός της Νορβηγίας για όλη την οικογένεια. Να βάψω. Μόνος μου ή με μάστορα. Τι χρώματα να πάρω. Στην Eco Buildings να πας. Το εξειδικευμένο κατάστημα δομικών υλικών και χρωμάτων στην Παπαναστασίου 209. Στην Eco Buildings έχουν τις ιδέες, έχουν και τις λύσεις. Ντύσε το χώρο σου με χρώματα Craft. Η Craft σου δίνει την παλέτα. Εσύ διάλεξε τα αγαπημένα σου χρώματα. Eco Buildings. Παράδοση και στο σπίτι. Τηλέφωνο 2310-309-709. Ρε παιδιά! Εδώ είναι το Στεφάν σε XXL. Καλώς το Δημητράκη. Έχετε τελικά νούμερα για μένα? Πλάκα κάνεις. Για σένα έχουμε τα πάντα. Από εσώρουχο μέχρι στολή του σκι. Α, για φέρε κάτι να δοκιμάσω. Φιλαράκι, δεν φέρνεις κάτι μικρότερο? Κοίτα να δεις που για τα Στεφάν σε XXL τελικά είμαι κοκαλιάρης. Για να δω και από τιμές τι παίζει. Α, καλά. Τελικά στα Στεφάν σε XXL οι τιμές είναι μπεμπέ. Στεφάν Extra Extra Large. Λεωφόρος Λαγκαδά 213. Στεφάν XXL. Εκεί που σταματάνε οι άλλοι, ξεκινάμε εμείς. Κάποιοι προσπαθούν χρόνια να βρουν την τύχη τους. Εσύ το κάνεις με ένα απλό κλικ. Tip Bet. Με χιλιάδες αθλητικά γεγονότα. Tip Bet. Νόμιμα στην Ελλάδα. Tip Bet. Στοίχημα με top αποδόσεις. Η συχνή συμμετοχή στα παίχνια εκθέτει τους συμμετέχοντες στον κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή βοήθειας και θεά 2109-23-77-77. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής MGA. Ω, ξοδεύω πολλά στη βενζίνη. Τι να κάνω? Καθάρισε τα μπέκ. Τι? Καθάρισε τα μπέκ. Θα μειώσεις τα καύσιμα άμεσα. Injection Service. Καθαρισμός μπέκ. Ειδικό μηχάνημα για μπέκ άμεσου ψεκασμού. Injection Service. Γιατί η λύση είναι στα μπέκ. Απόλλωνος 18. 2310-933-787. Injectionservice.gr. Μετρόπολης 95,5. Ραδιόφωνο με κορυφαίες επιδόσεις. Λοιπόν, εδώ είμαστε και έχουμε γραμμές για τα τελευταία 21 λεπτά. Μπράβο. Στο 2310-93-90 τηλεφωνείτε. Να πω ότι μαζί μας είναι η Hyundai Εσκιάδης Παλοδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Μαργαρίτα. Λίγο μετά το Αλφακτέο, εκεί όπου μπορείτε να βρείτε το Hyundai i20 με 11.090 ευρώ, με 3 χρόνια σέρβις εντελώς δωρεάν. Εντελώς δωρεάν το σέρβις και τα ανταλλακτικά και η εργασία. Και να το κάνετε δικό σας τηλεφωνώντας τώρα στο 2310-596-596 ή να πάτε να μάθετε και να δείτε περισσότερα στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Διαβάζω μηνύματα και πάμε στον κόσμο. Δύο γραμμές είναι κατηλημένες, οι υπόλοιπες ελεύθερες. Μάλιστα. Καλησπέρα, αγαπημένα ραπ. Πιστεύω ότι του χρόνου με Λουτσέσκου έχουμε προβάδισμα εντός Ελλάδος, γιατί ξέρει, έχει ρόστερ για πρωτάθλημα. Το πρόβλημα για μένα είναι ότι είναι ο Μίχελ. Χρειαζόμαστε έναν άλλον. Με Μπέο Δίκης, πάω και θα είχαμε αυτά τα εγκλήματα σε βάρος του Πάου. Με Μπέο. Μακάρι να παίρνατε τον Μπέο στον ΠΑΟΚ, θα είχατε πρωτάθλημα και κύπελο. Ένα τέτοιο μούτρο γνώστη του ποδοσφαίρου, αλήτρα, μπρουτάλ, τέτοιο παράγοντα. Τώρα, στο λέω και τον Μπέο τον είχε φίλο Ζαγοράκης. Πώς και δεν το σκέφτηκε ο Ζαγοράκης, όταν ο Μπέος ήταν φίλος με τον Μαρινάκη, είχαν κάνει τριγωνάκι καλό. Ήταν καλά. Είχαν καλή σχέση και με τον Ολυμπιακό, είχαν καλή σχέση και με τον ΠΑΟΚ. Δεν ήταν κακό χαρτί ο Μπέος. Πολύ καλό χαρτί είναι ο Μπέος στην μπάλα επάνω. Βοηδόμο σκουαρακεφαλή κόκκινε. Παρά το ποδόσφαιρο και ασχολούσα με τον μπάτμιντον που μου έκανε στο Ζιντάν προπονητή επίπεδου και εσύ και όλοι οι άμπαλοι εκεί στο Μετρόπολη. Παίρνει μια κίνηση που μπορεί να κάνει ο Ζιντάν όταν χάνει για να αλλάξει τη ροή του αγώνα. Να κάνει την προσευχή του στον Άγιο Παΐσιο. Εσύ είσαι φελός. Φελός είναι. Εντάξει. Γιατί είναι φελός? Γιατί με αποκαλεί φελό. Το επιστρέφω. Βοηδόμο σκουαρακεφαλή σε είπε. Με αποκαλεί και φελό. Θελό ποδοσφαιρικά, δεν σε είπε ότι είσαι στο συγκεκριμένο το θέμα. Το επιστρέφω το χαρακτήρα. Του το επιστρέφει. Εσύ πες ότι ο Ζιντάν δεν έχει πάρει δύο Champions League ακόμα και δεν πάει σε τρίτο. Μπορεί αυτό τους, ο χαρακτήρας που έχει και αυτό που βγάζει να είναι το κατάλληλο για τη Ρεάλ. Δηλαδή, τι δεν καταλαβαίνεις. Δηλαδή τον Ηρακλή με το παλιοχώρι τον έβγαζε ο Ζιντάν. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Εγώ λέω θα βγαίνει το παλιοχώρι, ο Βελιτζέλος θα βγαίνει. Ναι. Γεια σου, Γεια σου, φίλε.
Ακούω τόση ώρα σχολιάζουμε ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και με ψήσατε λίγο έτσι να μιλήσουμε για μπάλα που σου αρέσει ραπτόμπλε. Να πω λίγο για τη φάση που χάνει. Βασικά η Μπάγερ έχασε την πρόκριση από τη μεσαία της γραμμή που δεν υπήρχε αυτός ο σκύλος ο Βιντάλ. Από τον άπειρο τερματοφύλακά της και από τα αργά στόπερ που έχει. Ο Χούμερς και ο Σούλε. Ναι. Άνα μπράβο. Στο πρώτο παιχνίδι με το που κάνει αλλαγή τον ψηλό, με το που τραυματίζεται το center back της Μπάγερ και κάνει τον ψηλό αλλαγή, η Μπάγερ πέρα ότι χάνει, δεν μπορεί να κατεβάσει την μπάλα κανένας από την άμυνα και στη μεσαία γραμμή δεν υπάρχει κανένας ικανός και φάνηκε και η γύμνια του Τιάγκο. Η Μπάγερ πέρα από την επίθεσή της, με έναν ριμπερί στο πρώτο παιχνίδι να σκυλιάζει 90 λεπτά, δεν μπορούσε να αποδώσει και να κερδίσει αυτή την άθλια Ρεάλ που ο προπονητής της Μπάγερ έσβησε στον Κριστιάνο Ρονάλντο σε δύο παιχνίδια. Και λέμε για τον, τον Ρονάλντο ανύπαρκτο, αλλά και για τον Λεβαντόφσκι δεν το είπαμε, το παραλείψαμε. Εντάξει, τον Λεβαντόφσκι νομίζω όπως έκλεισε η Μπάγερ τον Ρονάλντο, έτσι και η Ρεάλ έκλεισε τον Λεβαντόφσκι, έτσι. Γι' αυτό και ο Μίλλερ χθες παραλίγο. Άστοχος ο παραλληλισμός, καμία σχέση η θέση του ενός. Ο Λεβαντόφσκι ήταν καθαρό εμοσύντερφορ και παραμένει. Και ο Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν ένας επιτελικός μέσος, ο οποίος έπαιζε και στα πλάγια, ο οποίος ξαφνικά θέλει να είναι μόνο σεντερφόρ. Ποιος παίζει στα πλάγια? Μπορούσε να παίζει και στα πλάγια. Ποιος? Ο Ρονάλντο. Στο πρώτο παιχνίδι δεν τον είχε τον Μπενζεμά νομίζω όμως μέσα από την αρχή. Όχι, σεντερφόρ τον Ρονάλντο μόνο σκέτο τον είχε. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο γίνεται κατά ανάγκη σεντερφόρ πέρα από αριστερό. Κατά ανάγκη ή κατά απέτηση? Ωραία ερώτηση. Κατά απέτηση. Καταπέτηση. Γιατί μπορεί να κρύβει πολύ καλά τις αδυναμίες του. Σου λέει εγώ είμαι το όνομα, θα με βάλεις εκεί. Και οι απαιτήσεις και οι δικές μας, συγγνώμη φίλο το φίλο, οι απαιτήσεις οι δικές μας πλέον, νομίζω παγκοσμίως, είναι το Ρονάλντο τον κρίνουμε σαν σκόρερ. Οπότε ο Ρονάλντο πλέον περνάει στην ιστορία σαν σκόρερ. Όχι σαν διαβολιστής, όχι σαν showman. Στο πάω πιο διαστραμμένα. Λέμε στον πασχετικό Ολυμπιακό ότι ο Σπανούλης έχει φτάνει πια, δηλαδή πρέπει να παίζει έτσι απλά για να παίζει, όχι να είναι 40 λεπτά στο παρκέ και να παίρνει να φτάνει η μπάλα σε αυτόν, γιατί μπασχετικά γέρασε. Μήπως το ότι η Ρεάλ, έχοντας τέτοιους διάτοντες ποδοσφαιρικούς αστέρες, δεν μπορεί να δουλέψει χωρίς ένα προπονητή όπως είναι ο Ζιντάν, ο οποίος είναι πιο εύκολο στα θέλω τους και έχει καλύτερο κλίμα στα ποδητήρια με αυτή τη χαλαρή συμπεριφορά. Το κάνει πιο τώρα, μεγάλο παρεάκι. Τώρα δεν μπορείς να το ξέρεις αυτό 100%. Η Ρεάλ είναι μια μεγάλη ομάδα. Μα είδα τη Ρεάλ. Είδα τη Ρεάλ με Μουρίνιο, την είδα με Αντζελότη και δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Λοιπόν, ο Ζιντάν είναι 46 χρονών, 47. Κάποια στιγμή θα φύγει από τη Ρεάλ. Όταν θα δουλέψει σε άλλες ομάδες, θα κριθεί και εκεί. Θα τον δούμε. Άντε μπράβο. Κώστα, ένα πράγμα να σε πω λίγο για τον τερματοφύλακα που είπες πριν. Για μένα ο τερματοφύλακας της Μπάγερ πλέον είναι άπειρος, έτσι. Το παιδάκι έδειξε ότι δεν το έχει. Όχι δηλαδή, ρε φίλε, άπειρος, σε παρακαλώ. Λοιπόν, είναι άπειρος. Μία χρονιά, άκου να δεις. Σε παρακαλώ, όλη τη σεζόν. Ένας ρε κόκκινε, σαν το γουρούνι μία. Άστο να μιλήσει, ρε, σαν το γουρούνι. Λοιπόν, άσε στο πρωτάθλημα, έτσι, σε ένα άθλιο γερμανικό πρωτάθλημα. Συμφωνείτε αφού. Άθλιο πρωτάθλημα. Εγώ ένα πράγμα θα σου πω. Στα δύο πιο κρίσιμα παιχνίδια της Μπάγερ, για να φτάσει στο τελικό, έτσι, και θα σου μιλήσω, δεν σου λέω για το πρώτο μάτς που, okay, έφταιγε και η άμυνα, θα σου πω για το δεύτερο μάτς, υπάρχει μια κακή αμυντική γραμμή, στο πρώτο γκολ Ραπτόπουλε δεν μπορεί σε καμία περίπτωση ο τερματοφύλακας να βγει και να κάνει έξοδο στο δεύτερο δοκάρι. Γιατί? Υφίσταται αυτό. Γιατί? Δεν υφίσταται, δεν γίνεται. Η σέντρα που κάνει, δεν ξέρω ποιος την κάνει από εκεί ο Μαρσέλο, είναι με 45 χιλιόμετρα την ώρα, χτυπάει στο δεύτερο δοκάρι, βρίσκει στο δεύτερο δοκάρι το κεφάλι του Μπενζεμά, στα 2 μέτρα, και έχει χάσει τη φύση του τερματοφύλακα. Και ο αμυντικός φυσικά, έτσι. Ο αμυντικός ενώ είναι μπροστά, η μαγεία του Μπενζεμά είναι ότι ο αμυντικός ενώ είναι μπροστά, το έχει πλάτη τον Μπενζεμά, σε κλάσματα του δευτερολέπτα αντιστρέφονται οι όροι. Επόμενος. Άμα το δεις, σε δευτερόλεπτα. Σε κλάσματα του δευτερολέπτου αλλάζουν οι ρόλοι. Είναι ασύλληπτο. Γι' αυτό είναι μεγάλο σκόρερ. Οκ. Παρακαλώ. Ναι. Γεια σου, παιδιά. Νάτο. Γεια σου, κύριε Κώστα. Χωρίς είχα πει ότι η Μπάγερν δεν θα παραδώσει εύκολα το πνεύμα τη. Ναι. Και αμφέβαλε. Και δικαιώθηκα. Λοιπόν, αποκλείστηκε επειδή ο Τούρκος Μεμέτογλαν. Ναι.
Έτσι ήθελε. Αγνώρισε δύο πέναλτι. Δύο. Δύο, ναι. Δύο. Έλα, είναι το Λεβαντόφσκι, όσο κι αν λες εσύ, Γρηγόρη, ότι δεν είναι. Είναι πέναλτι, καθαρό. Και το Λεβαντόφσκι. Να ρωτήσω κάτι. Και του Λεβαντόφσκι και του Μαρτσέλο. Κύριε Κώστα, πάει με τη σκαριά ο Λεβαντόφσκι. Τι πάει με τη σκαριά, δύο άτομα τον ανατρέπουν τώρα. Ποιο εκείνο, δεν υπάρχει το πρώτο ημίχρονο, λέτε. Δεν υπά... Δύο είναι, για δεν, μένα. Δεν υπάρχει. Τέλος πάντων, αλλά και ένα να πω. Και ένα να πω. Και το δεύτερο, το γκολ που τρώει ο Μιχόπουλος της Γερμανίας. αποκλεί την ομάδα. Λοιπόν, επιτέλους αυτή η κριτική σε καταξιωμένους. Ο Μιχόπουλος, σας παρακαλώ πάρα πολύ, έφαγε τον γκολ από τον Κριστιαν Βιέρη και το έφαγε από το κόρνερ. Γιατί αδικείτε το Μιχόπουλο αυτή τη στιγμή. Όχι, λέω εκείνο. Αδικήσατε το Μιχόπουλο. Εκείνο που έφαγε με τα τρίκαλα. Εκείνο που έφαγε με τον Άρη που πήγε να κλωτσίσει την μπάλα και μάλλον δεν είδατε αυτό που έφαγε με τα τρίκαλα, το 3-3. Κοίτα. Εδώ υπάρχει μια αδικία για το Μιχόπουλο. Ο Μιχόπουλο ήταν πολύ καλό θερματοφύλακα. Καλύτερο από τον Πουλιοτόπουλο και από πολλού άλλου που πέρασαν από τον ΠΑΟΚ. Με καλέ τοποθετήσει, με καλά σωματικά προσόντα, δυνατό παιδί, καλέ εξόδου. Ο Μιχόπουλο έτυχε να φάει δύο γκολ. Τα οποία είχαν μεγάλη θεαματικότητα. Δηλαδή, εκείνο στην Ατλέτικο, το οποίο ήταν. Δηλαδή, αν το έτρωγε, ας πούμε, στα Γιάννενα, θα λέγαμε, έφαγε γκόλο Μιχόπουλος. Και εκείνο που τρώει στο 4-1 του ΠΑΟΚ με τον Άρη, με τη Λακούβα. Ρωτήστε κανένα. Ρωτήστε κανένα ΠΑΟΞΥ για τον γκολ που έφαγε στα Τρίκαλα στο 3-3. Δηλαδή, εγώ έχω δει τον Μιχόπουλο να παίζει την καβάλα μόνο του μέσα στην Τούμπα για 1-11 ήταν το μάτς και έληξε 1-0. Δεν ξέρω πόσοι θυμούνται εκείνο το μάτς. Αλλά είναι αδικία για τον Μιχόπουλο, επειδή έχουμε αποκρυπτογραφεί στο μυαλό μας δύο φάσεις, να το καταδικάσουμε. Ενώ ήταν ένας. Εγώ δεν θα πω ότι ήταν ο Κελεσίδης, ο Σαργκάνης, αλλά δεν ήταν ένας θερματοφύλακας του πεταματού. Ήταν ένας καλός. Καλό θερματοφύλακα. Αυτό μου ήρθε στο μυαλό, αυτό είπα. Επίσης θα πω ότι το Ντελ Μπόσκε της Ρεάλ και μετέπειτα της Εθνικής Ισπανίας που τους άρρωσε τα πάντα, ναι. Ο φύλαβος τον έλεγε Ταβερνιάρη. Ναι. Λοιπόν, επιτέλους αυτό το πράγμα και οι δημοσιογράφοι και εσείς οι παραγωγοί Κώστα που έχετε κάθε δικαίωμα γιατί είναι η δουλειά σας, έχετε κάνει τους οπαδούς, έχετε κάνει τους οπαδούς όλους προπονητές. Επιτέλους δεν αντέχετε άλλο αυτό το πράγμα. Μην ξεχνάς ότι το ποδόσφαιρο και η πολιτική είναι τα πιο αναγνωρίσιμα αθλήματα στον κόσμο. Οπότε στα καφενεία για την πολιτική, εφόσον κάνουμε τους πολιτικούς ρόμπα και έχουμε την άποψή μας, θα έχουμε την άποψή μας. Δεν είναι. Κοιτάξτε, Κωστή, ναι. Δεν μπορείς να κρίνεις επαγγελματία εσύ ο υδραυλικός ή ο φορτωτής. Τότε κανένας δημοσιογράφος δεν μπορεί να μιλήσει για κανένα πολιτικό εφόσον δεν έγινε πολιτικός ο ίδιος. Ο πολιτικός είναι δημόσιο πρόσωπο. Για γιατί προπονητής. Ο ποδοσφαιριστής τι είναι. Όχι, ο πολιτικός είναι δημόσιο πρόσωπο. Πώς. Καταλάβατε. Κύριε Κώστα, χρειάζεται κάποιος να έχει κάποια εξειδίκευση για να καταλάβει ένα θέμα. Όχι, δεν χρειάζεται. Δεν μπορεί να μιλά για τακτικές και για συστήματα και για παίκτες που πρέπει να χρησιμοποιούνται. Μπορεί να έχει την άποψή του. Τι γίνεται στη Γερμανία, στην Ιταλία. Σας παρακαλώ, μπορεί. Δεν μπορείς να έχεις γνώμη εσύ από την Ελλάδα. Δεν μπορεί να έχει γνώμη. Όχι. Ποιος το λέει αυτό. Εγώ το λέω. Δεν μπορείς να έχεις γνώμη τι γίνεται στην Ιταλία, Γερμανία. Έχεις λογική χωροφύλακα. Να είσαι καλά. Γεια. Παρακαλώ. Έλα, φίλε. Άσε τι λες εσύ. Εγώ τι λέω. Άσε τι λέω νόμος. Εγώ τι λέω. Έλα, φίλε. Ναι. Καλησπέρα. Καλώς ήταν. Ωραίος χωροφύλακας. Έλα, λοιπόν. Μωρέ, τελειώνετε τώρα. Οι δημοκράτες λοιπόν, εσείς όλοι. Πότε θα γίνει ο γύρος στο Θριάμβο. Ο γύρος στο Θριάμβο το Σάββατο θα γίνει. Για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο, γιατί μας αδικώσανε. Μας αδικήσανε. Πού την αδικία ρε αυτό που λες εσύ. Μας αδικήσανε, τι. Το παιχνίδι ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Πόσους βαθμούς έφερε η ΑΕΚ. Τρεις. Όχι, τρεις. Πριν ξεκινήσει το παιχνίδι ένα βαθμό έφευγε.
Αν παίρναμε το παιδί της Τρίπολης. Το χάσατε όμως. Και φέρναμε χ με την ΑΕΚ. Δηλαδή άδικα το χάσατε το παιχνίδι με την Τρίπολη. Άμα ένας προπονητής που λέτε να το κρατήσετε για του χρόνου δεν μπορεί να πάρει τη Τρίπολη, τη Ριζούπολη, το Λιβαδιακό. Σε μένα το λες. Μα εγώ. Γιατί το ρωτάτε σε εμάς. Μα εγώ λέω ότι ο προπονητής του ΠΑΟΚ δεν έδωσε στον ΠΑΟΚ αυτά που έδωσε ο προπονητής της ΑΕΚ στην ΑΕΚ. Συμφωνώ. Και τον κάνουν εδώ πέρα τεμενάδες. Κακός. Κακός. Είναι καλός, ακούμε. Είναι καλός προπονητής, αλλά όχι αυτό που του δίδουν. Δεν είναι ο προπονηταράς. Αν πάρει το κύπελο, πρέπει να το κρατήσουμε. Μα να και να μην πάρει το κύπελο, θα το κρατήσεις. Τον Ίβιτς ή τον έδιωξες τότε. Δεν είναι τον έδιωξες, έφυγε μόνος του ο Ίβιτς. Δεν συμφωνούσανε. Α. Λοιπόν, αυτός ο προπονητής μπορεί του χρόνου να κάνει παιχνίδια στην Ευρώπη ή μπορεί από το πρώτο ημίχρονο όπως πέρυσι αποκλειστήκαμε. Θα κρυθεί. Θα κρυθεί. Ναι. Κάθε χρόνο λέμε θα κρυθεί και θα κρυθεί και είμαστε τέταρτη θέση. Τέταρτη είστε. Δεύτερη. Ναι. Και τι έγινε, επειδή του χρόνου δεν θα είναι ο Ολυμπιακός το ίδιο, δεν θα είναι και ο Παναθηναϊκός. Μπορεί να και χειρότερο. Το ξέρετε αν θα είναι καλύτερα ή χειρότερα. Δεν θα είναι, στο λέω εγώ, δεν θα είναι. Στο λέω εγώ, δεν θα είναι. Τέλειο, εντάξει, ρε Ουτσάνα, να σου πω. Ο Παναθηναϊκός κοίταξε τώρα. Έτσι. Μας παιδεύουν τόσες μέρες, ένα μήνα, κόβουν βαθμούς, τρεις βαθμούς. Αφαιρούνε, βάζουνε. Θυμάσαι το παιχνίδι το 73, Σόφια. Τσέσεκα Σόφια Παναθηναϊκό, πού έγινε στη λεωφόρο. Στα παπάκια ήμουνα, ρε φίλε. Στα παπάκια το παιδί. Το παιδικό σταθμό το 93. Ναι. Στα παπάκια με τη Λιλή την Παπαδάκη. Τον Ανανιάδη ήμασταν το νηπιαγωγείο, ρε στην Παπάβη. Δεν υπάρχει πλέον. Τι μα λε το. Πάμε στον επόμενο. Τα παπάκια, ρε, δεν τα ξέρει. Τον Ανανιάδη μου. Βρε το παπάκια ήταν. Στο Ιωαννιάδη. Στον Ανανιάδη σου λε. Έλα. Γρηγόρη, μπορεί να μιλήσετε τον Άκη, το φίλο μου. Όχι, 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 Αλέξανδρε. Αλέξανδρε, είμαστε, είμαστε δίκαιοι. Όχι, μίλησε. Αλέξανδρε, σε παρακαλώ. Βλέπει ότι τον έχω, τον κρεμάω ανάποδα και μιλά, αλλά δεύτερη φορά όχι. Ρε παιδιά, ψυχοθεραπευτής δεν είμαι. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Καλημέρα. Καλώ ήρθατε. Αρχίσα να βγάλουμε τώρα στόμα και μύτη και φρύδια για εξίδε. Ναι. Όταν γίνεται και πέρσι με τον τελικό λέγανε θα σας κάνουμε, θα σας κάνουμε. Παίχτηκε μπάλα στο χόρτο. Το πήραμε. Στο διατάφτα. Στο διατάφτα. Το πρωτάθλημα το πήρανε κανονικά. Βγαίνανε ότι δεν θέλουμε τέτοιο πρωτάθλημα, θα το κάνουμε, θα το λάνουμε με λεσανίδικα, νεράν, εμείς θέλουμε να παίχτηκε μπάλα στο χόρτο. Τώρα πανηγυρίζουνε. Γιατί, μήπως είναι τίποτα. Μεν και δεν εκφράζω εγώ. Εγώ λέω, μήπως είναι μεν στο δεν. Και τρίτον, κατεβαίνουμε 25.000 κάτω. Αφού 17.196 είναι αυτό που αξίζει στο χόρτο. Πάλι στο χόρτο θα τους το πάρουμε. Πώς θα εκεί πάλι τι θα λένε. Πώς θα κατεβείτε τόσο 17.196 εισιτήρια, πώς θα πάτε 25. Τουλάχιστον δεν είσαι, είσαι έξυπνο παιδί, δεν είσαι τουλάχιστον κανένας. 18.000 παίρνεις επίσημα. Συμφωνείς ή διαφωνείς. Ό,τι πεις τώρα έχω διαφωνία. Ό,τι πεις. Ναι. Και υπάρχουν άλλα προσκλήσεις. Υπάρχουν χιλιαδιό που... Άλλες 4.000 εισιτήρια είναι. Εγώ λέω και όλα τα πάρεις πάμε στις 20. Ναι, ναι. Τουλάχιστον αυτό το πράγμα που θα αποδείξουμε άλλη μια φορά κάτω και στην έδρα... Πάντως τους... την κάθοδο των Αριανών δεν τη φτάσετε. Δεν σ' άκουσα. Την κάθοδο των Αριανών δεν τη φτάσετε. Θα λένε οι Αριανοί, εμείς είμαστε αυτοί που κάναμε τη μεγαλύτερη κάθοδο. Κάνεις τώρα σαν μικρό παιδάκι αυτά που κάνει νιάο στον Άγιο Θαράποντα. Νιάο, νιάο. Εσύ εκεί μπορεί να φτάσεις τώρα. Είναι η γάτα που μιλάει, ξέρεις λόγια. Συγκρίνεις τώρα τον κόσμο του ΠΑΟΚ με τον Άρη. Πας καλά. Οι αριθμοί τι λένε. Οι αριθμοί λένε ότι αυτοί κατέβηκαν 24,5. Οι αριθμοί τι λένε. Και εσύ δεν πρόκειται να το κάνεις γιατί δεν σε αφήνουν βέβαια. Την Κυριακή με τον Πλατανιά θέλεις να έρθεις εκεί να καθίσεις δίπλα μου. Πόσος κόσμος θα είμαστε. Για να βλέπεις πόση ώρα θα τα τρώει ξύλο. Τι θα κάνετε ρε την Κυριακή, το Σάββατο, τι θα κάνετε. Τι θα κάνουμε. Θα πανηγυρίζετε το πρωτάθλημα που δεν πήρατε. Σάββατο θα γίνουν τελικά οι αγώνες. Σάββατο. Πάμε να πάμε να δούμε την αγαπημένη μας ομάδα. Τι να πάμε να δεις την αγαπημένη. Σου σκάσει κανένα διπλό, το παίξουν σε καμιά. Τι να δεις τι θα γίνει. Θα υπάρχει. Θα τρεφεί από εδώ. Λοιπόν, κοιτάξτε να κάνετε κριτική.
Κοιτάξτε να κάνετε κριτική. Κοιτάξτε να πείτε το Σαββίδι να προσέχει ποιος έχει δίπλα του, να μην του φέρουν τα παλτά του, να Σαββέδο και τον Μουλέν και όλα αυτά τα. Και του παίζει ΠΑΟΚ Ξυδηλίκη τώρα ο άλλος, ο τεχνικός διευθυντής του ΠΑΟΚ. Μην κάνω εμετό γιατί έχω και γαστροσκοπική παλινδρόμηση 2-3 μέρες. Μην μου έρθει κανένας εμετός. Το παίζει ο Μίχελ ΠΑΟΞής για να φέρει τα παλτά στο Γιωργάκη και στο Σαββίδι. Ξυπνήστε, κάντε καμιά κριτική και αφήστε τα πανηγύρια, πανηγυρτζίδες. Σας έφερε τον Αζεβέδο, τον Μουλέν, πώς το λένε. Τον Ελκαντουρί να πούμε και τον Μαουρίσιο. Και τον Παλτέ. Σας πιάσαν τον Πισινό. Σέντερ μπακ σας φέραν τον Κρέσπο που δεν μπορεί να πηδήξει ούτε βρεμένη εφημερίδα. Μας αδίκησανε. Αδικεύσανε. Άιντε μπράβο. Ορίστε. Πάμε. Λοιπόν, παιδάκια. Ναι. Παιδάκια. Εγώ είμαι αυτός τώρα, αυτό που λέω που θα κάνει την κοιλιά στην εκπομπή. Οχ. Ναι, είμαι ο αργός αυτός που βρίζει, ξέρω εγώ, και ιστορίες. Αλλά. Σφίχτηκε το θέμα στην πρώτη σας ώρα. Πρέπει να το σχολιάσω. Μιλήσατε για υιοθεσίες παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια. Βέβαια. Θα πω πολύ γρήγορα την άποψή μου, δεν θέλω να το αναλύσω, δεν είναι η εκπομπή σας ακριβώς γι' αυτό, απλά επειδή αναφέρθηκε. Είπες ότι όποιος έχει τα λεφτά μπορεί και να κάνει. Είναι παιδιά μεγάλο ψέμα. Τα ετερόφυλα ζευγάρια, τα φυσιολογικά ζευγάρια, με όλο το βάρος της λέξης φυσιολογικά και όχι αφυσικά. Έχουν, τραβάνε ένα γολγοθά. Έχουν λεφτά. Έχουν λεφτά. Άμα έχουν λεφτά, το παίρνουν εύκολα το παιδί. Αυτό λέω. Αυτό που λέει. Άκου τι σου λέω, το ξέρω το θέμα από μέσα. Τραβιόμαστε 10 χρόνια. Αυτό που λέει, σε παρακαλώ. Βρέχεις λεφτά. Πολλά λεφτά έχεις. Ξέρω, αγάπη μου γλυκιά. Εγώ εσένα θέλω να στηρίξω. Εσένα θέλω να στηρίξω και εγώ και ο Γρηγόρης. Λέμε ότι αν δεν έχετε λεφτά πολλά, θα καθυστερήσει και θα σας τραβάνε. Αυτό λέω. Ναι, αυτό εννοούσα, παλικάρι μου. Πρέπει να βγει μια ιεραρχία απλά. Πρέπει να βγει μια ιεραρχία. Ναι. Δηλαδή, είμαι εγώ, παίρνω 3 χιλιάρικα. Δεν είμαι αλκόολας, δεν πηγαίνω σε κυρίες χειρίς του είδους. Δεν παίζω, δεν κάνω. Ναι. Έχω τη δουλίτσα μου, αγαπάω την οικογένειά μου, αγαπάω το παιδί μου. Ναι. Ωραία. Το ίδιο κάνει και ένας ομοφυλόφιλος. Ναι. Ποιος πρέπει να έχει προτεραιότητα, ποιος το παίρνει το παιδί, Ραπτόπουλε, εγώ ή ο ομοφυλόφιλος. Εσύ πρέπει να το πάρεις πρώτα. Καλό μεσημέρι, Ραπτόπουλε. Φυσικά. Το τελευταίο. Εγώ όμως είπα άλλο. Παρανόησης. Λέω, εγώ είμαι ας πούμε με μια γυναίκα και δεν έχουμε παιδί. Άμα έχω εγώ 20.000 το μήνα και περιουσία, το παίρνω σε μια εβδομάδα το παιδί. Δεν έτσι. Έτσι είναι. Δεν έτσι. Πάνε παρακάτω. Άντε μπράβο. Παρακαλώ. Άντε μπράβο. Πώς δεν το παίρνω. Με νομικό τρόπο. Όχι, με άλλο τρόπο. Α. Γιατί ποιο είπε ένα. Με νοιάζει με νομικό τρόπο. Ναι. Γιατί με νοιάζει με νομικό θα πας εσύ που σαν πένταρος. Ναι. Με μη νομικό θα πάω εγώ που έχω λεφτά. Βλάκα. Ναι. Κώστα. Του βλάκα μεταφορικά για σένα. Ρε Πτόπουλος. Μάλιστα κύριε. Αν τώρα μιλήσουμε, όπως θα λες έτσι είναι. Ο Τσιτσάνης έβγαλε ένα τραγούδι. Η δύναμη στον άνθρωπο είναι το πορτοφόλι. Αυτό είναι. Όποιος έχει πορτοφόλι και μάγκας και όμορφος. Επειδή σε παίρνω και, τίποτα άλλο. Τώρα έχω και ένα άλλο. Άμα δεν έχω λεφτά πάω με τον άλλο. Τέλος καθαρίσαμε. Δεν έχει λεφτά είσαι μηδέν. Τελειώσαμε. Ούτε αδερφός ούτε μάνα ούτε κόμμα δεν θέλει. Όταν έρθει ο Χάρος και σου κάνει κουκουτζά. Ο Χάρος τέλος, ας το Χάρο. Άλλο σε ρωτά. Τι είπες. Ποιο Χάρο. Όταν έρθει ο Χάρος. Πόσα λεφτά πρέπει να έχει για να τον αποφύγει. Δεν έχει τίποτα. Είσαι καλά και άσε το Χάρο κατά μέρος. Πώς θα είσαι γιατί καλά. Εγώ που δεν έχω λεφτά. Βρε, έρθει να σε πάρει και έχεις λεφτά. Κοίτα, εγώ που δεν έχω όμως όσο ζω, κάθε μέρα ζω. Δεν το θέμα. Η ζωή, άμα είναι έτσι. Και πού ξέρει μέχρι πότε θα ζήσει. Ναι, πότε θα ζήσει. Γι' αυτό τρέχουμε ρε κόκκινα. Άμα ξέρουμε ότι σε δυο μήνες θα πεθαίναμε, θα τρέχαμε. Ακούτε. Ναι. Δεν θέλω το Ραπτόπουλο να το λέτε Κωστή. Θέλω να το λέτε σκέτο Κώστα. Αφού ο ίδιος θέλει να το λέμε Κωστή. Όχι, να μην το λέτε. Δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει. Δεν τον αρέσει. Θέλω και ένα άλλο. Και το παιδί στον αγαπώ ιδιαίτερος και σένα και τώρα όλη την μέρα μέσα σας ασχολούμαι. Δεν θέλω, τον παρακαλώ πολύ, να μιλάει κατά του Παΐσιου. Δεν μιλάω κατά του Παΐσιου. Μιλάω με αυτούς οι οποίοι τον επικαλούνται. Για τον Κώστα μιλάω. Για τον Κώστα μιλάω τώρα. Άκου πάλι παρανόηση. Ναι. Εγώ τον Παΐσιο τον αγαπάω. Τι με έκανε ο άνθρωπος. Α, μπράβο. Εγώ είμαι ενάντια σε αυτούς που κονομάς την πλάτη του και τον έχουν εμποροποιήσει. Αυτό είναι. Το εκμεταλλεύονται, έχεις δίκιο. Αυτό είπα εγώ, δεν με. Τι με έκανε ένα άνθρωπο, τι με πείραξε εμένα. Και εμένα ο κόσμος με εκμεταλλεύεται, αλλά δεν είναι. Κώστα μου, το εκμεταλλεύονται. Όχι, εκείνο, όχι, τα άλλα, όχι, βιβλία. Να είστε καλά, να είστε καλά, πρέπει να κλείσουμε. Ωραία, τα λέει. Καλά που βγήκε. Τι εγώ γόρε με του Αγίου και τον Πατέρ Παϊσιού. Εγώ λέω με αυτού που οικονομάνε ει βάρο του. Αυτή είναι η διαφωνία. Πώ θα είμαι εγώ ενάντια, τι με έκανε ο άνθρωπο εμένα. Θα το δει στο παιχνίδι. Ποιο παιχνίδι. Του Ηρακλή. Όχι.
Για δώσει προγνωστικό. Εγώ δω τίατρο, θα σου πω. Προγνωστικό δώσε. Ισοπαλία. Ευχαριστώ. Γιατί κακό είναι. Δώσε και ήττα. Συγγνώμη. Μισοπαλία δεν βολεύονται και οι δύο. Α, έτσι που το θέτεις. Όχι. Εγώ δεν στο λέω ότι. Σωστά με. Δηλαδή τρεις ο Ηρακλής, τρεις ο Βόλος και από έναν τέσσερις. Ο Πατζιαράς που παίζει. Ο Πατζιαράς παίζει με τον Απόλλων. Ποιον Απόλλων. Εδώ το χωριό, εδώ παίζει. Α, τραβήξει και ένα χ εδώ πέρα. Ο Πατζιαράς τέλειωσε το παραμύθι. Τέλειωσε. Βγήκε ο Ηρακλής και ο Βόλος. Λοιπόν. Αυτούς θέλουμε να βγουν. Τον Ηρακλή και τον Βόλο από τους τέσσερις. Η Μαρίνα Μπίκου είναι έτοιμη για ειδήσεις. Νομίζω μετά τρίτο ημίχρονο με καναλάκι για Λαμά και Δήμο. Να έχετε ένα καλό παιδί. Τι. Λοιπόν, πριν κλείσουμε την εκπομπή, να υπενθυμίσω ότι εσείς οι οποίοι θέλετε να διαλέξετε ανάμεσα σε 1300 διεθνείς τάσεις χρωμάτων από τη νέα βεντάλια Global Vitex, να δημιουργήσετε το χώρο τον οποίο ονειρεύεστε, καλό είναι να χρησιμοποιήσετε τα ειδονικότερα και τα καλύτερα χρώματα, τα χρώματα Vitex. Το μεγαλύτερο 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 καλύτερα